Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Με τις κρατήσεις 10, καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 των FM. Της Κακομοίρας με την γνωστή συνταγή, τον κύριο Γιάννη Λαλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιάννη Τζεράπη στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έχουν πολυετή πειρά στο χώρο, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή τηλεφωνείτε στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Από τις 9 ως και τις 17 Σεπτεμβρίου έλα στο booth του Μετρόπολης 95,5. Στη διεθνή έκθεση γνώρισε από κοντά τους παραγωγούς, συμπλήρωσε τη ειδική φόρμα που θα βρεις και μπες στις καθημερινές κληρώσεις για να κερδίσεις πλούσια δώρα. Κάθε μέρα στις 11 και 4 στην εκπομπή Πλάκα Τέλος θα ανακοινώνεται το όνομα ενός τυχερού, ο οποίος θα πρέπει να καλέσει μέσα 30 λεπτά και να κερδίσει ένα από τα τάμπλετ και smartphone συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Έλα στο περίπτωτο της Μετρόπολης στην διεθνή έκθεση, σε περιμένουμε. Συνεχίζεται μέχρι και τη Δευτέρα η απίστευτη προσφορά από την εταιρεία Εσχιάδης Μπαλοδήμος για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου, εκεί όπου το καύσιμο πλέον δεν αποτελεί εμπόδιο για τις μετακινήσεις σας, είναι πάμφθινο, μπορείτε να το αποκτήσετε με 16.990 ευρώ σύν τα έξοδα του ταξί. Είναι η χαμηλότερη τιμή η οποία έγινε ποτέ. Μπορείτε να το κάνετε δικό σας τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο, τώρα που έχει ανοίξει και ο κόμβος. Είναι πολύ μικρή η απόσταση από το κέντρο της πόλης. Για τους φίλους, οδηγούς, ταξί και μόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 η επικοινωνία μας για τους φίλους από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχουν μονάδες στο κινητό, σελίδα μας στο Facebook, και για εσάς οι οποίοι είναι καιρός να βάλετε χρώματα στη ζωή σας, χρώμα στη ζωή σας, για εσάς οι οποίοι θέλετε να βάψετε το σπίτι σας, υπάρχουν τα καλύτερα χρώματα στην αγορά με την υψηλότερη καλλιτικότητα, τα οποία δεν είναι άλλα από τα Vitex Classic. Υπάρχει μια βεντάλια με 18 χρώματα της χρονιάς, μπορείτε να επιλέξετε για να νεώσετε το σπίτι σας, τη διάθεσή σας, όποιο από αυτά θέλετε, και θα τα βρείτε στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου στον Εύωσμο, η Θάκης 62 και Αντώνη Τρίτσι, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Κωστή, κοιμάσαι καλά το βράδυ? Αν εξαιρέσω... Δηλαδή είσαι εύκολος στον ύπνο? Πανεύκολος. Με το Πογκμπάς δηλαδή κοιμάσαι? Και αν περάσει μηχανάκι βολίδα, ναι, και με ξυπνήσει, σε τρία λεπτά ξανακοιμάμαι. Εκτός, ναι, εκτός και αν έχει καύσωνα τόσο μεγάλο που βάζω το κλιματιστικό, πάλι κοιμάμαι. Ναι. Έπαθα στα 49 μου, μια φορά ένα καλοκαίρι έπαθα μια ζημιά, γιατί έπαιρνα κορτιζόνη για ένα θέμα υγείας και όταν τη σταμάτησα την κορτιζόνη μου, τη σταμάτησε ο γιατρός ωραία σταδιακά, αλλά είχα εξαρτηθεί από αυτή και είχα κρίση πανικού για κάνα 15 μέρες, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Τι αυτό καλό. Τι αυτό καλό. Σαβούρα, τι. Αυτό και κατάλαβα, αν δεν πάθεις κάτι κόκκινε, δεν μπορείς να μάθεις να καταλάβεις τον άλλον. Δηλαδή, έλεγα, έλα μωρέ, δεν κοιμάται, τρελός είναι τώρα, τι να, γιατί να μην κοιμάται, εγώ κοιμάμαι εύκολα. Όταν έπαψα να κοιμάμαι εύκολα και είδα το πρόβλημα, κατάλαβα, ας πούμε, πόσο δύσκολα περνάει κάποιος που δεν μπορεί να κοιμηθεί. Μετά έλεγε, όλα είναι βουλωμένη η μύτη μου, μωρέ, δεν μπορώ, έχω άπνοια, ξέρω κτλ. Έλα μωρέ, το λέω, μύτη βουλωμένη κτλ. Όταν βούλωσε και η δική μου η μύτη κάποιο χρονικό διάστημα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ, τότε κατάλαβα πόσο δύσκολο είναι κτλ. Αν δεν μας συμβεί κάτι, ο άλλος λέει, έλα, πονάει τον ήχη μου, λέει κτλ. Έλα μωρέ, τον ήχη του πονάει, λέω, τον ήχη του πονάει. Μόλις έκανα μια γυμναστική κάποια στιγμή και έβγαλα εκεί ριζάκι, μια παρανυχίδα στο πόδι και κούτσενα κτλ. Τότε είδα το πρόβλημα. Γενικότερα οι άνθρωποι, όλοι μας,
Αν δεν βιώσουμε αν κάτι, δεν, βιώσουμε κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι. Και γι' αυτό λέει με την εμπειρία ο άνθρωπος γίνεται νέος, ξέρω εγώ. Γίνεται όριμος. Όχι νέος. Γίνεται, συγγνώμη, ποιος ο όριμος. Ποιος ο όριμος. Ναι, λέει, ακούς, οι γονείς μας ή οι παλιότεροι δεν μας λέγανε πιτσιρικάδες αυτό και τα λοιπά. Άρα τον κολόγερο τι λέει. Τώρα λοιπόν λέμε εμείς τους άλλους και λένε οι άλλοι, άρα τον κολόγερο τι λέει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα στη ζωή. Η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Είδα τον Κωνσταντινέα εδώ έξω. Τον Πέτρο. Ναι. Τον Παουξή. Ποιο Πέτρο Παουξή. Τον Κωνσταντινέα, τον διαιτητή είδα. Ναι. Τον Παουξή. Δεν ξέρω τι Παουξή. Παουξή. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Ρε Παουξή σου λέω. Εγώ τον θαύμαζα σαν διαιτητή. Βουλευτή του ΣΦΥΡΙΖΑ. Άσε ρε κόκκινε του ΣΦΥΡΙΖΑ. Πασόκο νεοσυριζέο είσαι τώρα. Ρε ΣΦΥΡΙΖΑ σου λέω. Καλά έκανε. Πρώτη φορά το δίδα από κοντά. Πολύ λεβένταρο όπω. Φοβερό. 40 χρόνια, 39 χρόνια. Και εσύ είσαι 40 χρόνια και 48 είμαι, έχει διαφορά. Γιατί 40 τι σου, χειρότερο σου. Βρετράβα τι τρίχε από το κεφάλι σου τώρα να 47 χρόνο είσαι. Γιατί αν πάει ο Κωνσταντινίδη 47 χρόνων, έτσι θα είναι. Πάλι λεβέντη θα είναι. Και εσύ θα είσαι ο κουβά. Άλλο είναι λεβέντη, άλλο είναι κουβά. Πεδαρά. Πέτρο, πάνε κάνε κανένα ευχέλιο παλικάρι μου τώρα που θα έρθει. Τον είπε πεδαρά τον Κωνσταντινίδη. Πεδαρά. Αθληταρά. Πεδαρά. Μπράβο. Μπράβο το ΣΥΡΙΖΑ που έχει έστω και κάποιου οι οποίοι είναι λεβέντε. Γιατί περισσότεροι στο ΣΥΡΙΖΑ γύμναστα κορμιά είναι. Και πρώτο γύμναστο κορμί είναι ο Τσίπρα. Έχει κάνει γυναικείο πάχο. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Γυναικείο πάχο έχει. Τσακαλώτος, αγύμναστος. Αν εξαιρέσεις. Χαχαχά. Αν εξαιρέσεις τον Κωνσταντινέα που είναι λεβέντης. Το λες λεβέντης. Ποιο κράτος. Περίμενε να ολοκληρώσω. Ποιο κράτος θα πεις. Ναι. Ψάχνουν να βρω στο ΣΥΡΙΖΑ κανέναν ο οποίος είναι γυμνασμένος, τακτοποιημένος κτλ. Ήταν ο Βαρουφάκης. Ποιος? Ο Βαρουφάκης. Τώρα τι είναι. Ήταν. Ας, ήτανε. Ήταν υπουργό οικονομικού και μάλιστα. Ήταν εκεί κάτι γυναίκε, αντρογυναίκε, Κωνσταντοπούλου έφυγε κτλ. Ο άλλο μουσάτι παλιού κομμουνιστέ και τέτοια. Πρέπει να σε δέρνει, λε. Με το ποτέ που τίγει. Τσακώθηκε στο βενζινάδι που πήγαινε δίπλα. Και τον πλάκο του. Λοιπόν. Τι λέει σήμερα για πε. Τι λέει. Ναι. Το έχω διαβάσει και έχω πέσει κάτω ξέρω. Και λέω είναι. Η ματαιοδοξία του ανθρώπου που τα κάνει αυτά. Τα πολλά λεφτά είναι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προσέλαβε προπονητή ύπνο. Προσέλαβε προπονητή για τον ύπνο. Να σου πω κάτι. Ναι. Άκουγα. Για να ξέρει, έχει ο κόσμος εικόνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ένας Βρετανός λέγεται Nick Lithgow. Λοιπόν, και βοηθά αθλητές. Τον είπε, ρε παιδί μου, να απενεργοποιεί κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, φορητό, υπολογιστή. Να έχει πιο εύκολο μια μισή ώρα πριν τον ύπνο. Ναι. Αλλά και να μην βλέπει τηλεόραση το ίδιο διάστημα. Εσύ το κοροϊδεύεις αυτό? Δεν το κοροϊδεύω. Ναι. Ο Χαρίσης που έπαιρνε ένα μπουκάλι ουίσκι πριν κοιμηθεί, δηλαδή ήταν πιο αθλητής από τον. Άμα έρθει ο Χαρίσης τώρα έτσι που είναι στα ντουζένια του και ρίξει ένα σουλτάν με ρεμέτ. Πώς θα με ρίξει σουλτάν με ρεμέτ? Εύκολα. Μπορεί. Γιατί να μην μπορεί. Μπορεί. Εσύ τι έχεις αντοχές του Χαρίση? Τι? Χαρίση παίζει τα δάρια λίγη μπάλα. Εγώ σε ένα λεπτό. Τα... Στη Σύντρουιτεν μαζί με τον Χαρίση. Δεν σε καθισιά μου θέλω στα 49. Να του πάρει να του δει τι. Για πλάκα τον έχω. Μπού να σε κάνει τα τρέχει. Αφιε πεδόρο στάχνει. Σταλώνε. Λέγε κόκκινε, τι προτιμάς. Λέω αυτό είναι ματαιοδοξία. Αυτό είναι ματαιοδοξία. Όχι ρε, δεν είναι ματαιοδοξία ρε Καραγκιόζη. Αυτό είναι επαγγελματισμό. Κοίταξε, ότι είναι τρομερό. Για γυρίσα το Βέλιο το φίλο σου που έγινε σαν σαπάκι πήγε πάνω στην Αγγλία. Να γίνει σαν τον Κλάους, να γίνει σαν τον Κλάους που έχει το βλέμμα του υπνοτισμένου. Θα λες και τον έκανε μάγια η ματσίκα τεσπέλ. Ποιος ο? Ο Βέλιος είναι πέδαρος. Πέδαρος είναι. Βρωμάνε τα πόδια του που είναι πέδαρος. Τα μύρισες. Δεν τα μύρισα, δεν τον είδα εγώ. Στα 30 μέτρα σε ένα χρόνο τα κάνει. Τι πεδαράς είναι. Χρόνο, πεδαράς είναι να βγει στο μπαρ να ρίξει καμιά γκόμενα. Στο γήπεδο δεν είναι καθόλου πεδαράς. Μια χαρά είναι. Άντε μπράβο. Εγώ λέω ότι είναι μια χαρά. Και κοροϊδεύετε εσείς στο Ρονάλντο που έρχεστε στις εκπομπές και ρεύεστε και έχετε ισοφαγική παρελθόμηση. Δεν κοροϊδεύω. Αντί να έρθετε νηστική ρωτάω. Με νερό, τι να ρωτήσεις. Ρωτάω. Τι να ρωτήσεις. Έμαθες και από ραδιόφωνο. Αν έμαθα από ραδιόφωνο. Ξέρω εγώ, λες να μην ξέρω. Τόσα χρόνια. Να μην έμαθα λες. Κάτι έμαθα κι εγώ. Άλλο λέω. Κοροϊδεύετε τον Ρονάλντο, ο οποίος είναι επαγγελματίας. Έχει ειδικό γυμναστή, ναι. Ειδικό διατροφολόγο. Είναι πεδαράς, αθληταράς, μέχρι τα 32 του και είναι αθλητής επαγγελματίας. Ποιος είναι καλύτερος επαγγελματίας αθλητής, δηλαδή. Ποιος είναι, ο Κόκε που είναι 30 τζιγκ τόνικ στην καθησιά του. Ποιος. Ο Φέργκισον, ποιος Φέργκισον είχε πει ναι, ότι τι? Όσο δουλεύει αυτό το παιδί, ναι. Δεν δουλεύει κανείς. Λοιπόν, εγώ είχα, δεν το θαυμάζει. Εγώ είχα πρώτο, είπα ότι για μένα. Τον θαυμάζει. Είχα πει ότι. Επειδή είναι πεδαράς, δηλαδή πρέπει να το ζηλεύουμε. Τελείωνε. Είχα το χαρίσει. Είχα πει για μένα ναι. Ο κορυφαίος όλων των εποχών είναι ο Μέση. Ποιος είναι? Λέω, ο κορυφαίος όλων των εποχών είναι ο Μέση. Σαν επαγγελματία. Μιλάς... Για ταλέντο. Σαν ταλέντο. Εγώ λέω, μιλάω για. Σήμερα ο Ρονάλντο τον έχει περάσει. Λόγω όχι ταλέντου. Λόγω ταλέντου και τρομερής δουλειάς. Μπράβο. Απίστευτη δουλειά. Ο Μέση δεν δούλεψε σαν κι αυτόν. Δεν ξέρω. Δεν αλλά σίγουρα έχει δουλέψει παραπάνω. Άμα σταματήσουν, να σου το πω εγώ. Πόσο είναι ο Μέση, 30, ε? Πάνω κάτω 30. Ίδια ηλικία. 30, πόσο είναι, 32 είναι ο Ρονάλντο. Πάνω ωραία. Κάτω ίδια ηλικία. Όταν πάνε 50 χρονών, οι δυο τους. Ναι. Ο Ρονάλντο θα είναι σαν το Μιχαλίτσο Πεδαράς.
Σαν το φίλο μα. Άκου. Και ο άλλο θα γίνει σαν το Βασιλάκο. Δεν ξέρω αν θα γίνει σαν το Βασιλάκο. Σαν το Βασιλάκο θα γίνει. Αλλά πιθανόν επειδή. Στο λέω εγώ. Επειδή δουλεύει. Δεν ξέρουμε. Στο λέω εγώ τι δεν ξέρει. Ο Μέση, ο Μαραντόνα χοντρό. Θα παρατήσει τον εαυτό. Καταρχήν έχει φτάσει προ πάγο. Ο Μέση. Ποιο με, φυσικά. Δεν διέκριναν κάτι τέτοιο. Τι διέκρινε κάτι τέτοιο. Εδώ τον τραβούσαν για τον προκρούστη για να τον ψηλώσουν. Ότι το κάνουν αυτό. Λοιπόν, τι είμαι τώρα. Ότι... Ο άλλο είναι πεδαρά, αθληταρά. Και οι γκόμενε, άμα θέλει, πει Ρονάλντο ή Μέση, οι εκάπτη σε 198 θα πάνε στο Ρονάλντο. Στη γυμναστική 98% ο Ρονάλντο. Σε ταχύτητα ο Ρονάλντο. Σε δύναμη, σε άλμα. Ο άλλο έχει το χαμηλά. Το ένα μέρα. Ο Ρονάλντο θα πάει. Εσύ. Πώς... Πολλά ακούγονται. Άλλο, πολλά ακούγονται τι. Ό,τι τι. Για το δικαίωμά του να κάνει. Για τον Ρονάλντο. Δεν με ενδιαφέρει, ειλικρινά. Και για τον Χριστόδουλο ακούστηκε. Την αλήθεια. Λοιπόν, ποιο Χριστόδουλο. Τον Αρχιεπίσκοπο. Λέγανε ότι ήταν και με ένα Γάλλο. Έτσι λέγανε. Ποτέ δεν έτσι λέγανε. Δεν το υιοθετώ αυτό το πράγμα. Θέλανε για τον Ρονάλντο. Έχει αποδείξει ότι το κάναν. Όχι. Άρα οι βλακίε και για τον Ρονάλντο. Και για τον Φούντα λέγανε. Και για οτιδήποτε λέγανε. Για μα εχθέ με είπε γκέι, είσαι με λέει ένα Αριανό. Είσαι γκέι. Λέει τα έχει λέει με ποιον τα έχει. Τα ήξερα λέει με ποιον τα έχει. Δεν με είπε. Να μάθω κι εγώ. Έτσι ακούγεται. Γιατί να μην ακούγεται. Και για σένα μπορεί να λέγανε. Για τον Μισελ ότι. Εγώ ξέρω σίγουρα ότι είσαι μπαϊσέξουλα. Εντάξει, πε ό,τι θε. Εσύ δηλώσει. Καθένα λέει ότι. Εσύ είπε ότι. Να παρεξηγηθούμε. Είσαι μπαϊσέξουλα. Ναι. Λοιπόν, με αφορμή τον Κωνσταντινέα. Ναι. Θα σου πω το εξή. Ναι. Σε ποια χώρα προσέχουν πάρα πολύ. Ναι. Το ανάστημα, τα πάντα σε έναν πολιτικό. Το ανάστημα. Τα πάντα. Νομίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν θα βρεις ποτέ κοντό. Φαλακρό δεν θα βρεις. Κοντό. Φαλακρό. Και μαύρο. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Πότε ήταν μαύρο. Έγινε και επικοινωνιακούς λόγους. Ο μαύρος. Δεν ήταν ακριβώς μαύρος. Τι ήταν μαύρος. Ήταν μυγάς. Πώς ήταν μυγάς. Σιγά μην ήταν και μελισσάς. Μαύρος, κυλόμαύρος, κυλόμαύρος. Υπάρχει ο μαύρος που αν το δεις στον ύπνο σου θα τρομάξεις και υπάρχει και αυτός ο οποίος έχει ένα πιο ελαφρύ χρώμα. Πιο ελαφρύ χρώμα. Ναι, πιο ήπιο. Ποιο έχει πιο ήπιο. Δεν είναι το ίδιο μαύρο. Υπάρχει μαύρο και μαύρο. Άκουρε κόκκινε, τι μαύρο και μαύρο. Το μαύρο είναι μαύρο. Τι θα μαύρο. Ο Βραζιλιάνο. Ο Βραζιλιάνο. Ναι. Έχει ένα γλυκό μαύρο χρώμα. Γλυκό μαύρο έχει. Λοιπόν, ναι. Ο Αφρικανό. Ο Αφρικανό έχει πικρό μαύρο. Πολύ έντονο μαύρο. Πολύ έντονο μαύρο. Έχει διαφορά. Μάλιστα, τελείωσε. Δεν είναι διαφορετικό. Δεν είναι το ίδιο. Φυσικά και ο Αμερικανό. Προσέχουν τι θα βάλουν. Δηλαδή. Γυναίκα Προέδρου Ηνωμένων Πολιτειών είχαμε ποτέ. Παραλίγο να έχουμε την Κλίντον. Την Κλίντον. Αλλά του έκανε πλάκα ο Τραμπίδη. Κοντή, χοντρή και ομοφυλόφιλη. Μάλιστα. Είναι, ποια είναι ομοφυλόφιλη. Τι ποια είναι ομοφυλόφιλη. Η Κλίντον. Είσαι μπαϊσέξουλα. Γιατί πα. Από εδώ το πα. Από εκεί θα το πα. Όλου του βγάζει. Κάνει ρεπορτάζ, θα ξέρει. Δεν τα έχει με τη γραμματέα τη. Δεν το ξέρω. Αποδείξει έχει. Τι αποδείξει. Φωτογραφίε. Πρώτα την εσύ αποδείξει την τηλεβίση και έχει. Είναι... Ομολογία είχα το ίδιο. Ομολογία. Είχα ομολογία και τη γραμματέα. Είπε η γραμματέα. Έκανε έρωτα με την κυρία Κλίντον. Κακό είναι. Και πώς θα τη μάθει ο κόσμος. Αυτά δηλώνει και θα πει κάποιος ότι εγώ τα έχω σχέση με το Ραπτόπουλο για να το μάθει ο κόσμος. Πού είναι το παράξενο δηλαδή. Και γιατί να πει ότι τα είχε με το κόκκινο για να το μάθει ο κόσμος. Εντάξει, γιατί εσύ είσαι πιο. Είσαι αφακατέ. Είσαι... Ναι, ναι, ναι. Πριματώνα. Ναι. Ναι. Δεν υπάρχει. Η ομαδούλα σου τι έγινε. Θα σου πω τι έγινε με την ομαδάρα μου. Λοιπόν, χτες είχαμε μια πολύ σωστή ανακοίνωση. Ποιος την έβγαλε? Και ο γυμναστικός λόγος Ηρακλής. Υπάρχει. Βεβαίως. Περιμένουν από το Ειρηνοδικείο να τους δώσει το OK. Τι, Ειρηνοδικείο? Ναι. Στη Θεσσαλονίκη δεν είναι στο Πολεμοδικείο. Όχι Ειρηνοδικείο. Δεν πρέπει να έχει Ειρηνοδικείο. Καλά, ναι. Και μια πολύ σωστή ανακοίνωση των οργανωμένων. Άντε, ρε, μην τους γλύφεις αυτούς. Για έναν πάρα πολύ απλό. Τι είπαν οι οργανωμένοι. Τώρα που θα τους βοηθήσει ο Σαββίδης, τι είπανε. Θα τους βοηθήσει πώς. Δεν έμαθες ότι ο Σαββίδης θέλει να βοηθήσει τον Ηρακλή. Χαμπάρι δεν έχει. Έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να πληρώσει χρήματα. Και επειδή το εκδήλωσε σημαίνει ότι θα το δεχτούνε. Εσένα ρωτάω, εσύ σαν Ηρακλειδέας το δέχεσαι. Σαν Ηρακλειδέας. Ναι, το δέχεσαι. Σου απαντάω. Μου απαντάς. Στην Ελλάδα αυτά δεν γίνονται. Το δέχεσαι, ρε. Όχι. Πες μου, ναι ή όχι. Όχι. Όχι, τέλειος. Αυτή είναι η απάντηση. Τέλειος. Λογικό. Γιατί όχι. Γιατί είναι αντίπαλό μου. Ποιο είναι αντίπαλό? Ο Πάο. Η Τριανδρία είναι αντίπαλό. Ξεγελιέσαι. Εσύ πες κάτι άλλο. Ο Πομαλακοπής είναι. Μη. Δεν ξέρω τραγούδι που λέει δεν θέλω τη συμπόνια κανένα. Τέλειωσε. Αφού δεν θέλει τη συμπόνια κανένα, να σταματήσει η Θύρα 10 και ο Γυμναστικός Σύλλογος και τα Ηρακλειδής. Μισό λεπτό. Έκανε μια άστοχη δήλωση δημόσια ο Ιβάν Σαββίδης. Με κόβει, ρε. Εγώ σε κόβω. Να σταματήσουν λοιπόν να λένε. Αφού θέλουν να είναι αυτόνομοι, τι έκανε η πολιτεία. Και τους λέω εγώ, αφού είστε αυτόνομοι. Γιατί έχουν. Τα είπα στον Κωνσταντινέα. Τι κάνετε για το Παθανασάκι και το Παθανασάκι. Ναι. Όλη η οικογένεια του Ηρακλή ναι. Έλεγε: εμείς θέλουμε μόνοι μας. Ούτε τους πολιτικούς θέλουμε, ναι. Ούτε κανένα πολιτεία θέλουμε, ούτε τον ΠΑΟΚ θέλουμε, ούτε φίλους θέλουμε. Σε τον κόσμο, ούτε βουλευτές θέλουμε. Σε μια κοινωνία η οποία ναι. Διέπεται ναι. Από νόμους ναι. Και υπάρχουν κυβερνήσεις. Ναι. Εντάξει.
Δυστυχώς πρέπει η πολιτική. Οι αυτόνομοι λοιπόν, όταν θέλουν να αυτονομήσουν. Οι αυτόνομοι δεν είναι ο Ηρακλής. Σταμάτα, όχι. Θα καθαρίσουν. Οι αυτόνομοι δεν είναι ο Ηρακλής. Θα καθαρίσουν για την αυτονομία του Ηρακλή μόνοι τους. Δεν περιμένουν τον Κωνσταντινέα και τον Τσίπρα. Οι αυτόνομοι είναι ζωντανό κομμάτι του Ηρακλή. Ζωντανό πεθαμένο. Υπάρχει και ο κόσμος του Ηρακλή. Ποιος κόσμος, Πούντος. 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 Καλά, αν εσύ έχεις το θράσος και λες που είναι ο κόσμος του Ηρακλή. Έχω μεγάλο θράσος. Και λέω ότι μείνατε μόνο με 50% οπαδούς. Εντάξει, οκ. Έτσι λόγο. Πες εσύ ό,τι θέλεις. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα τώρα. Λέω ότι ο Σαββίδης έκανε μια άστοχη δήλωση για τα ελληνικά δεδομένα. Γιατί αυτά. Ο Σαββίδης δεν έκανε άστοχη δήλωση. Ο Σαββίδης έκανε μια ψεύτικη παρουσίαση ενός καλού ανθρώπου. Και θα σου πω εγώ. Γιατί ο Σαββίδης. Τότε, δεν... αν έκανε ψεύτικη. Καταρχήν θα έπρεπε. Όταν έκανε ψεύτικη. Ψεύτικη. Γιατί λες γιατί αυτό έκανε... ότι. Για... Αν δέχεσαι την βοήθεια. Γιατί έκανε ψεύτικη. Δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρεις. Γιατί από τη μια πάει ο ΠΑΟΚ επίσημα και ψηφίζει κατά του Ηρακλή, είναι όλος ο ΠΑΟΚ εναντίον του Ηρακλή και όταν πεθαίνει ο Ηρακλής έρχεται ο Σαββίδης, δηλαδή σαν να πω εγώ θα δώσω αίμα. Ό,τι κάνει η μαφία. Καθαρίζει κάποιον και στέκει στεφάνι. Ναι. Αντί να πάει ας πούμε να δώσει αίμα, λέει δίνω το αίμα μου, αλλά ο άλλος είναι στην νεκρόκασα, στον μπαμπούλα την κάσα. Ναι. Τι να το κάνω, πεθάνει. Αφού πεθάνει και μετά. Αυτό που κάνει ο Σαββίδης λοιπόν σήμερα είναι μεγάλο σφάλμα και δεν είναι. Δεν είναι αντρίκιο, κύριε Σαββίδη. Απ' τη μια να μην τους γουστάρεις και καλά τους κάνεις και μετά όταν ψοφάνε λες κρίμα είναι. Τι θα πει κρίμα είναι. Δεν δηλαδή, με συγχωρείς, εμένα με βρίζουν 10 άνθρωποι. Και έρχεται το φορτηγό, μου δίνει μία, με στέλνει σαν τον Κοσμά αδιάβαστο. Δεν με βρίζουν όλη μέρα χρόνια. Και κρίμα τον καημένο να τον σώσουμε. Υποκρισία. Υποκρισία είναι, τι είναι. Συμφωνούμε. Δεν μου αρέσει η υποκρισία εμένα. Δεν γουστάρω. Εσύ ο μέγας υποκριτής. Από πού είμαι υποκριτής, ρε Χριστιανό Ρουφιάνε. Δεν σ' αρέσει. Εσύ. Ρε Χριστιανό Ρουφιάνε. Ο Α υποκριτής. Με Α κεφαλαίο. Γιατί υποκριτής. Να είναι Α. Γιατί υποκριτής. Δεν τρέπεσαι. Γιατί ξεκινάς και ρωτάς εμένα. Ναι, γιατί. Γιατί είσαι υποκριτής. Ναι, γιατί πες μου. Ναι. Ρωτάς αν δέχομαι τη βοήθεια του Σαββίδη. Ναι. Ενώ μόνο σου μετά από λίγο. Ναι, ναι. Λες ότι αυτό δεν απλά αμφέρα του Σαββίδη, λες την κακία. Μεγάλη κακία. Ναι. Από τη στιγμή που το ξέρεις το μυαλουδάκι. Και αν δεχθεί ο Ηρακλής. Χαζός δεν είσαι. Ναι. Χαζός δεν είσαι. Ναι, ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που μου πουλάς τρέλα και σου απαντώ ειλικρινά. Ενώ ξέρεις τι θα πεις μετά, είσαι υποκριτής. Αυτό είναι υποκρισία. Γιατί μόνο σου λες ότι αυτό που κάνει ο Σαββίδης δεν είναι σωστό. Πώς με ρωτάς. Δεν είναι αντρίκιο, ρε σου λέω. Δεν είναι αντρίκιο. Ακόμα χειρότερο. Σωστό. Λοιπόν, με συγχωρείς. Υπάρχει ομάδα ή υπάρχουν οπαδοί στην Ελλάδα που θα δεχόταν κάτι από μια αντίπαλη ομάδα αυτό το πράγμα. Ναι, καμία. Ναι. Ποιοι? Γεργιανοί. Άμα ρωτήσεις τώρα τους Αριανούς, αν τους θέλατε να πας στο Μαρινάκι και στον Καράπαπα και στους άλλους, ξέρεις τι λένε. Αμάν πώς θα γίνει να μας σώσουνε, να μας δυναμώσουνε, να χτυπήσουμε τον ΠΑΟΚ. Ναι, από τον Ολυμπιακό φυσικά. Φιλοολυμπιακοί αφού είναι. Φουλ οι Αριανοί. Ένα μήνυμα σου διαβάζω πριν πάμε σε διάλειμμα. Πάμε. Ναι. Φαλάκρα η ΠΑΕ ανακοίνωσε φιλικό με Μπόκα. Διάλεξε μέρα, ώρα και ώρα να μαζευτούμε κάτω από τον πύργο του ΟΤΕΑ να τρέχει τσίσιδο. Άριστο στο θάνατο. Όταν ψάχνει ο πρόεδρος. Ξεφτυλίστηκες, θα πας. Δεν επισημοποιήθηκε ακόμα. Όταν επισημοποιηθεί. Α, όταν. Θα πάρω το Γρηγόρη. Ποιος είναι ο Γρηγόρης? Το συνεργάτη σου, τον το θεωρώ καλό γνωστό. Εξή με τους συνεργάτες μου πολύ μην. Είχα 5 χορηγούς, πήγες εδώ, τους έφερες εδώ στο Μετρόπολης και ήθελες και χορηγούς. Τι τα μπαμπάτσικα θέλεις, ποιο θες. Το Πετκανίτσα θες, ποιο θες. Και ήθελες και προμήθεια να σε δώσουν. Τα μπαμπάτσικα. Δεν σου δώσαν προμήθεια. Δεν σου δώσαν προμήθεια και εγώναζες και μπαμπάτσικα. Ποια σου χορηγία. Ποια νου ήταν τα μπαμπάτσικα. Τα μπαμπάτσικα. Και ο Πετκανίτσα. Ο Πετκανίτσα, τι. Πόσα χρόνια τον έχω τον γύρω που αν τον Πετκανίτσα. Αυτό που κολλάει. 10 χρόνια. Καλός άνθρωπος. Μας ανοίγει τα αμάξια, μας ανοίγει τα σπίτια, μας ανοίγει τα αυτά ο άνθρωπος κτλ. Τι θες με τον συνεργάτη μου, τον Γρηγόρη, να με κάνετε τι να με μαζεύετε. Θα πάρουμε, θα τον ζητήσω να πάρει την κάμερα, ναι. Επειδή είναι καλός εικονολήπτης. Και τι να κάνουμε. Και να σε τραβήξουμε που θα πηγαίνεις μέχρι τη φανέλα του Κόκκι, γονιπετής όπως πηγαίνουν στην Τίνο, ναι, ναι. Να την προσκυνήσεις. Έτσι είπες ότι θα κάνεις. Μόλις πληρώσει. Έτσι είπες. Περίμενε. Όταν πληρώσει το τσάρτερ ο Καρυπίδης, όταν πληρώσει το τσάρτερ ο Καρυπίδης της Μπόκα Τζούνιορς, γιατί θα του αφήσει ένα ωραίο φέση, πολύ ωραίο φέση. Γιατί τα είπε ο Κωνσταντινέας προηγουμένως. Ναι. Πολύ ωραία τα είπε. Ναι. Εντάξει. Όταν τους αφήσει το φέση της Ιερουσαλήμ. Ναι. Και όταν δεν μπορεί να τους πληρώσει. Όταν επισημοποιηθεί. Όταν έρθει η Μπόκα. Θα πας γονιπετίστο. Οπωσδήποτε. Θα πας. 100%. Ωραία. Λοιπόν. Αν πεινάτε, deliveras.gr πάνω από 2.500 προσφορές. Και κατεβάσει σχετικό application. Είτε στο tablet είτε στο κινητό προκειμένου να φάτε κάτι τώρα. Και αν είστε πάνω από ένα σπίτι. Και θέλετε από δύο διαφορετικά καταστήματα, η παραγγελία μπορεί να μπει σε ένα λογαριασμό, σε ένα καλάθι. Διαφημίσεις. Ένα δώσμο. Μετά, δεν έχουμε. 40, έχουμε. Άκουδο. Είχε η κόρη μου ένα θέμα με το χεράκι της να βγάλει κάτι αυτά. Πήγα στην Γκίνγκλι, δεν ήταν τίποτα. Μ' αρέσει που μου κάνει. Άκουρε, περίμενε ρε κόκκινε. Πάω και έχει στα χειρουργία. Βλέπω αυτόν που έχει τα μπαμπάτσικα.
Το Σάκι. Έμφραγμα. Τι έπαθε? Bypass. Τον έχουν μέσα. Πριν δύο μέρες, τρεις που ήμουν εκεί. Παιδί μου. Ουφ, αφ, αφ, ουφ. Ο Τσίπρας, α, ουφ. Έρχεται το ΙΚΑ τρεις φορές. Α, ουφ, αφ, ουφ. Σταμάτα ρε, του λέω. Μην κάνεις έτσι. Δεν θα μείνουμε και άστεγοι. Αφ και ουφ και αφ και ουφ. Πάρ' το να κάτω. Είναι το ψυχοσωματικό στην αρρώστια. Και το άλλο το πιο ευχάριστο, είσαι καλεσμένο το Σάββατο που θα ήμουν και εγώ να πάω στην Ξάνθη με τον γιατρό. Στην ταβέρνα Φαρσαλινό στο Τριάδι, σ' ακούει σε γουστάρι πολύ ο τύπος, είναι πολύ για καλοφαγάδες. Έχει δοκιμές κρασιών από νάουσα, χύμα και σφραγιστό. Από τους απελώνες θα πας μόνος αν γουστάρεις και κάποια στιγμή θα πάμε να κάνουμε στο γευστηγνό στην παρέα. Θα πάμε εκεί. Δεν μπορώ να πω λόγω τραύματος. Τι τραύμα, σε πάω εγώ με το κόρτο, σε βάλω δίπλα, σε πάω. Δεύτερον, 7 με 9 έχω εκπομπή. Πας μετά τις 9, τι. Όπως γουστάρεις. Είσαι γευστηγνώστης ή δεν είσαι? Όχι. Είσαι. Είμαι καλοφαγάς. Άρα ο καλοφαγάς έχει και την. Δεν μπορώ να δηλώσω. Αυτό θα ήταν ανόητο από τη μεριά μου να πω ότι. Μπορώ να σου πω ένα κρασί, είναι στα δικά μου γούστα καλό. Έχει πολύ καλό. Άμα το γούστο σου καλό, γιατί να μην σε ακολουθήσω εγώ? Να σε ακολουθήσω. Έχεις χάσει κάποια φορά από τη φάγα? Μόνο μαζί. Που με έβαλες να καπνίσω πούρο και να πιω εκείνο το ακριβό ουίσκι και με είπες να σε. Δεν ήταν το ακριβό, ήταν μάλτ. Μάλτ, δεν ξέρω. Μάλτ, δεν θα λέω στον κόσμο τι ήταν. Τέλος πάντων, μάλτ. Και μου λέει να δεις, λέει ότι θα βγάλει σημείο G στο λαρίνκι σου. Και έβγαλα, αντί οι γυναίκες βγάζουν σημείο G στο σημείο του. Έβγαλε στον ισοφάγο σου. Έβγαλα στον ισοφάγο μου σημείο G. Από το εξαιτία του κόκκινου. Και μου ζητάει σιγάρο. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ωχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Η αλαζονία μπορεί να είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά δεν φταίς εσύ που ο καφές σου από τα 7-7 είναι από κόκκους καφέ 100% αράμπικα και είναι τόσο μα τόσο τόσο. Stop! Μη γίνεις αλαζόνας. Ο εξαιρετικός καφές στα 7-7 δεν δίνει μόνο σε σένα, αλλά δίνει σε όλους μια θέση στον παράδεισο της απόλαυσης. Καταστήματα 7-7 παντού σε όλη την πόλη. Ο καθημερινός σου προορισμός για καφέ, χορταστικές σαλάτες και φρέσκα χειροποίητα σάντουιτς. 7-7 Taste like heaven. Πω πω μια Mercedes, πω πω κι άλλη Mercedes. Τι γίνεται ρε παιδιά εκεί στο Regency Casino? Χαρίζουμε αυτοκίνητα. Μπες στις κληρώσεις του Σεπτεμβρίου και κέρδισε ένα αυτοκίνητο Smart Fortwo την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και μια Mercedes A-Class 180 το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου. Συγκέντρωση λαχνού συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1995.
1939. Ποιότητα φωτογράφησης και παρουσίασης. Συνέπεια έκδοσης. Προβολή. Στρατηγική. Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ 2018. Όλοι οι λόγοι για να βρίσκεσαι και εσύ στις σελίδες του. Για να γυρίσεις σελίδα στον τρόπο που προβάλλεις την επιχείρησή σου. Για να έχεις στα χέρια σου το απόλυτο μέσο παρουσίασης. Κατάλογος ελληνικού βιοτεχνικού επίπλου ΕΒΕ 2018. Επαγγελματία, διαφημίσου, έγκαιρα, έγκυρα και πανελλαδικά. Η φωτογράφηση είναι σε εξέλιξη ως και τις 7 Οκτωβρίου. Επικοινωνήστε στο 2310 683 216. Στον δικό σου καφέ βλέπεις το μέλλον. Αν όχι, έλα στα καταστήματα Φορόλ και διεκδίκησέ το. Νέος μεγάλος διαγωνισμός με μία ετήσια και 16 μήνες υποτροφίες στο ΙΕΚ Α και άλλες 2 επιδοτήσεις διδάκτρων στο Mediterranean College. Απλά παίρνεις τον καφέ σου από τα καταστήματα Φορόλ, συμπληρώνεις την ειδική φόρμα με τα στοιχεία σου και που ξέρεις, ίσως να είσαι ένας από τους μεγάλους τυχερούς. Μόνο στα καταστήματα Φορόλ με κάθε καφέ στρώνεις το μέλλον σου. For all coffees, for all dreams. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστάλεγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Ναι, 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 παιδιά. Καλοκαιρινό τουρ στα Φρέτζιο. Καθημερινά, ναι. Μαζί μου δροσερές παρουσίες. Η Φουντελίνα, η Νοναμπέλα, η Στρασιατέλα. Το φιλαράκι μου ο Σοκοβατόμουρο και... Παιδιά, μπάστα με τα φλάς. Λιώνει ο θείασος. Φρέτζιο. Αυτό το καλοκαίρι, βουρ για τουρ στα Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένα. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έφυγε action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στυχικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τη Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 95,5 των FM. Μαζί μας ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσας, αδελφόν 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές, με κλειδαριές ασφαλείας, με λουκέτα, ό,τι πρόβλημα και αν έρχεται, έρχεται άμεσα, γρήγορα και οικονομικά για να σας ανοίξει. Ή πηγαίνετε εκεί, αδελφόν 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία, για να φτιάξετε κλειδιά ή mobilizer ή τα μπουτών από το συναγερμό ή από οτιδήποτε άλλο, τα κουμπάκια δηλαδή που θα χαλάσουν στις φθηνότερες τιμές της αγοράς. Τι έλεγες πριν? Τι έλεγες? Κάτι για το φαγητό. Ποιο φαγητό? Κάτι για το φαγητό έλεγες. Ότι τι? Κάτι έλεγες για το φαγητό. Δεν θυμάμαι τι έλεγα. Πριν τι έλεγες για το φαγητό? Έλα ρε κόκκινε, θα μας χαλάσει την εκπομπή κάνα τέταρτο τώρα με το φαγητό. Τελείω. Βάλε ρε το ηχητικό που ορκίζεται σε δηλώσεις του ότι θα κάνει τα πάντα για να εξαφανίσει τον Ακλή. Βάλτε το, λέει ο 909. Φαλάκρα, η ΠΑΕ ανακοίνωσε φιλικό με Μπόκα. Διάλεξε μέρα και ώρα να μαζευτεί. Ποια διοίκηση είναι, μαζέψτε κανένα φράγκο εκεί. Πώς θα πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει τον Μπέρκ το Δεκέμβρη, έχει ελπίδες? Ναι, είναι υπαρκτό ύψος. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Εγώ το έβγαλα. Μάλιστα. Πρώτος, εγώ το έβγαλα. Ραπ κουλάρισε λίγο, δεν τους δέρνεις όλους. Σε αυτό που λες για την κακή εξωεκπαιδική ζωή των Ελλήνων παικτών, θυμάμαι τον Γιωργάτο με δύο πακέτα Μάλμπορο κατέβαινε στο Βασταλιμάνι. Τάσος ΠΑΟΚ Δραπετσόνα. Μπράβο.
Φαλακρέλε, σε βρίζει κιόλα. Χρυλακαμά. Καλά λέει. Ο Σαββίδης θέλει που ο Καναδός δεν έχει φράγκο να κρατήσει β' Αθήνα και τον Ηρακλή. Ο Πάουκ πίστευε να πέσει β' και όχι να διαλυθεί, λέει ο 194. Λοιπόν, για να δούμε τι λένε οι οργανωμένοι οπαδοί του Ηρακλή. Τι λένε οι οργανωμένοι, να σπούνε Πέτρο και α κλάψουμε. Την ανακοίνωση. Δεν με νοιάζει η ανακοίνωση των οργανωμένων. Δεν πρέπει να την πούμε, να ξέρει ο κόσμος. Γιατί να την πούμε, τι είμαστε εμείς, τσιράκια των οργανωμένων. Διαβάζουμε όλες τις ανακοινώσεις. Ορίστε. Όλες τις ανακοινώσεις. Άσε με ρε κόκκινο που θα ασχοληθώ με τους οργανωμένους. Συνέχισε να μιλάς. Συνέχισε να μας προκαλείς. Συνέχισε να κομπάζεις γιατί μας έριξες παρασκηνιακά. Με ανακοίνωση τον πολεμάνε. Συνέχισε. Ένα λεπτό πριν πεις. Η θύρα 10 κυνηγάει τον Παπαθανασάκη. Για με ανακοίνωση. Ρε, εμένα άκου. Είναι η απάντηση στο ότι. Αντί να τον πρίξουν στο ξύλο. Το βγάλουν ανακοίνωση. Όλα με το ξύλο λύνονται. Με το ξύλο λύνονται, ναι. Όχι. Αυτή, τι, συνέχισε να διαλύσει το τύπο. Ναι, ακούστε λίγο, θύρα 10. Να διαβάσω την. Ναι, όχι, μισό λεπτό θα διαβάσει. Οι υποθέσεις δεν λύνονται με τις ανακοινώσεις. Ανακοινώσεις βγάζουν γκόμενες. Καλά. Στα Facebook με ανακοίνωση δεν κυνηγάς παράγοντα. Τον άλλον τον είχατε διαλύσει. Το Θεοδωρίδη. Άλλες το... εποχές. Τι έχουν, γιατί. Τι είναι εποχές, τι, δεν κατάλαβα. Τότε υπήρχε οικονομική ευημερία και. Και τι είχαν ευημερία, δεν κατάλαβα. Τώρα υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Σιγάρε κόκκινε. Συνέχισε να διαλύσει το τι είδους άνθρωπος είσαι και πόσο μαύρη ψυχή έχεις. Ναι. Συνέχισε να μας φέρνει σε μετό. Συνέχισε την ύβρη που διαπράττεις. Συνέχισε να μας θυμίζει πόσο μεγάλη ομάδα έχουμε και πόσο μικρός εσύ. Συνέχισε μαζί με τους υπαλλήλους να πανηγυρίζεις για την πτώση μας. Συνέχισε να μεταβάλει το σωματείο σε ό,τι πιο μισθό έχει φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό αθλητισμό. Συνέχισε να γίνεις εσύ και το σωματείο σου ο ερισμός του άξιος του νεόπλουτου. Συνέχισε να μας πορώνεις, συνέχισε να μας πυρώνεις. Συνέχισε να μας ρίξεις την ακροματικότητα. Συνέχισε να μας κάνεις τόσο αποφασισμένους για αύριο όσο ποτέ. Συνέχισε να χτυπάς τον εγωισμό μας, να ριχνόμαστε στη μάχη για ένα μεγάλο Ηρακλή με ακόμα μεγαλύτερη τρέλα. Συνέχισε και θα μας βρεις μπροστά σου. Πότε να τους βρει μπροστά του, όταν επιστρέψει. Πότε, όταν φύγει στον Καναδά και τα τρώει. Όταν επιστρέψει. Τι ρεύεσαι, ρε, τι όταν... ρεύεσαι. Ποιο ρεύεσαι. Τι ρεύεσαι, γκρουκ και γκρουκ. Όταν... Εσύ έφαγες πριν. Εγώ έφαγα, αλλά εσύ έχει ισοφαγική παλιθρόμηση. Γκρουκ και γκρουκ. Εσύ λε ότι θα βρει μπροστά σου. Βγάλε ένα από την αυτόνομη θύρα 10. Να πότε... βγάλω ένα. Ναι. Πότε θα τον βρουν μπροστά του. Με τα παιδιά δεν γυμνάζεσαι. Και επειδή γυμνάζομαι, τι. Βγάλε τόσου γνωστού έχει βγάλει. Αυτά τι είναι τα ξεβράκοντε με τον Πάο. Τι είναι αυτά εδώ. Δεν ξέρω. Στο μέτρο σπορ. Στο μέτρο βγάζετε τι ξεβράκοντε. Βγάζετε. Μάλιστα. Με συμβιάζει τον εαυτό σου απ' έξω. Οκ. Με ανακοίνωση θα τον πυνηγίνει τον Παπαθανασάκη θύρα 10. Και θα τον βρουν μπροστά του. Πώς θα τον βρουν μπροστά του. Δύο χρόνια και δεν τον βρήκαν μπροστά. Σε μια κοινωνία στην οποία υπάρχουν νόμοι. Βρε, ποια νόμοι στην Ελλάδα υπάρχουν, ανισόρροπε. Στην Ελλάδα υπάρχουν νόμοι, έχει τρελαθεί. Στην Ελλάδα τα πράγματα λύνονται ή με το ξύλο ή με τη βία. Εγώ δεν το υιοθετώ. Δεν το υιοθετεί. Όχι. Ή με την αυτοδικία. Πού στην Ελλάδα λύθηκε. Δεν το υιοθετώ αυτό. Τι δεν υιοθετεί. Δεν μπορώ να στην Ελλάδα πότε λύθηκε με το νόμο, ρε δεν, θέμα. Δεν μπορώ να το υιοθετήσω. Ποιο νόμο, ρε, εδώ Παπαγιωργόπουλος έξω ανάπηρο το βγάλα και αυτό κάνει σκύρε, τρελάδιες. Ποιο νόμο. Φέρε μου τον γιατρό, τον γιατρό που τον έδωσε την αναπηρία να το σφίξω το χέρι, να το δώσει συγχαρητήρια. Λεφτά θέλει να το δώσει, όχι συγχαρητήρια. Εγώ να το δώσω. Να το δώσει συγχαρητήρια, μπράβο. Στο Χατζόπουλος τι έγινε. Και αυτόν τον γιατρό. Έξω τον έχουνε. Έξω τον έχουν. Δεν τρέπεται να βγαίνει έξω στον δρόμο. Ο Ξεφτύλας. Εδώ έδωσε και συνέντευξη. Έδωσε συνέντευξη. Και είπε ότι τον φάγανε επειδή ψώνησε από Ρωσία. Θα περιμένω εγώ τώρα το κράτος να κυνηγήσω τον Παπαθανασάκη. Αν δεις τον Γαζόπουλο στον δρόμο, υπάρχουν άνθρωποι που θα το κάνουν χειραψία. Τέτοια και σένα είναι αυτό. Το ξέρεις. Φυσικά. Υπάρχουν άνθρωποι. Δούλοι. Θα τον κάνουν. Δούλοι. Το σαν και σένα που κολλάει. Δεν σαν και σένα. Δεν θέλω να κάνει χειραψία. Χειραψία. Για πες έναν. Εδώ κάνεις παρέα με ραδιοφωνικούς παραγωγούς που μας βρίζουν όλη μέρα το ραδιόφωνο. Ρε. Κάνω και λες ότι είναι φίλοι στον αέρα. Ο Τζατζαράς, ο Βούκας, αυτοί μας βρίζουν. Ρε. Και είσαι φίλος και το λες και δημόσια, ξεφτυλισμένε. Εξεφτύλα. Ποιος είπε ότι είναι αντίον του Παθανασάκη. Όχι, αντίον του Σαββίδη. Δεν το ξέρω. Σε μένα το λες. Τι εναντίον του Σαββίδη. Εναντίον του Σαββίδη. Εδώ δεν βρέθηκαν μπροστά σε Παπαθανασάκη, θα βρεθούν σε Σαββίδη μπροστά. Πώς θα βρεθούν σε Σαββίδη μπροστά. Επειδή το κατάλαβα αυτό, το λες σε μένα. Στο Σαββίδη βγάλαν ανακοίνωση. Στο Σαββίδη βγάλαν ανακοίνωση. Και απειλούν το Σαββίδη θύρα 10. Ναι. Εδώ δεν μπορούν το Παπαθανασάκη μου, το Σαββίδη θα βρούνε. Ακούγεσαι. Τι ακούγεσαι. Ουλαρερά, Mayweather, από τα Little, όλο μιλάς για ξύλο και μέχρι τώρα. Σταμάτα ρε κόκκινε. Για το Σαββίδη βγάλαν ανακοίνωση αυτή. Καλά, αυτοί δεν μπορούν να βρουν τον Παπαθανασάκη, το Σαββίδη. Κάνουν αυτά, θα βρουν μπροστά. Ποια ομάδα είναι πάρα πολύ, θεωρείς πάρα πολύ μικρή, έτσι, ένα χωριό πες, έτσι, απίθανο. Τι χωριό. Ένα χωριό, η Εκάτο Ραχούλα. Ο Τρίλοφος. Και οι οπαδοί του Τρίλοφ θα βγάζουν ανακοίνωση. Αν ακούγανε κάτι τέτοιο. Σε ποιον θα βγάζουν. Στην Ελλάδα. Ναι. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε.
Δεν γίνονται αυτά. Δεν μπορούν να τα δεχτούν οι οπαδοί. Εδώ είδε τι κάνουν στον Αλαφούζο. Καλά, η κατάντια σα είναι να βγάζει ανακοίνωση θύρα 10 αντί να βγάλει αυτό ο κουρούμπαγλά που είναι στο μπάσκετ και ο άλλο ο Ζαντόπουλο, ο Τασόπουλο και ο Τατασόπουλο. Δεν μου λε. Αντί να βγάλει. Η κατάντια σα. Η θύρα 13 έβγαλε ανακοίνωση εναντίον του Αλαφούζου. Για τη συνεργασία με τον Ολυμπιακό. Κατάντια είναι. Ποια είναι η κατάντια. Η κατάντια σα είναι να απαντάει η θύρα 10 στο Σαβίδι και οι άλλοι να μην μιλάνε. Και τι πρέπει να κάνει. Κανονικά θα έπρεπε να βγει ποιοι είναι η οικογένεια του Ηρακλείου. Η θύρα 10 μα είναι, πούμε, η θύρα 10 είναι. Ρε φίλε, ο Ηρακλής τώρα προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του. Ποια κομμάτια του. Βγάζουν εναντίον του Σαβίδη, λέει, ανακοίνωση. Ποιοι, η θύρα 10. Ναι. Οι άλλοι που διοικούν τι λένε. Βγάλανε. Ποιοι βγάλανε. Ο Γάμα Σίγμα. Φρε, ποιο Γάμα Σίγμα. Έβγαλε ο Γάμα Σίγμα. Αυτοί οι δύο, ποιο Γάμα Σίγμα. Αυτοί που δεν τακτοποιημένοι τα μέλη του. Τώρα καινούργιοι. Άσερε καινούργια επιτροπή. Αυτοί οι δύο οι κουρουμπαγλάδε. Πώ το λένε αυτό με τον μπάσκετ, ποιο είναι. Ο κουρουμπαγλά αυτό. Ο Δρακόπουλο. Ο Δρακόπουλο. Και ο άλλο ο κουρουμπαγλά. Ο Αντωνέλη. Ο Αντωνέλη και ο άλλο ο ποιο είναι. Και ένα ακόμα είναι. Ποιο. Ο Σαντόπουλο, ποιο είναι αυτό. Τι είναι αυτή. Πού θα καταλήξει. Ο Αντωνέλη. Γι' αυτό που είπε ο Σαβίδη πρέπει να απαντήσει ο Αντωνέλη και ο Δρακόπουλο. Πού κολλάει θύρα 10, ρε. Οι οργανωμένοι παιδί δεν έχουν γνώμη. Πάλι. Οι άλλοι, δηλαδή, δεν έχουν γνώμη και έχει η θύρα 10 γνώμη. Οι άλλοι τι λένε στα ραδιόφωνα. Τι λένε ποια ραδιόφωνα, τι είπανε γι' αυτό. Βγάλε τον Αντωνέλη, τον Αντωανέλα, πώς το λένε αυτόν. Βγάλε και τον Δρακόπουλο, αφού σε δημοσιογράφο. Για κάτι αυτονόητο δεν χρειάζεται το βγάλω. Όχι, βγάλε το, πες εσύ τι λες. Γιατί πρέπει να το βγάλω. Άντε πάλι τέτοιο. Τι θα κερδίσουμε με αυτό. Εσύ ρε, ο κόσμος θα κερδίσει. Ρε. Να κερδίσει τι. Πληροφόρηση ρε. Ναι. Όταν θα ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Όταν καπελώνει. Βγαίνει, ας πούμε, και εκφράζει την άποψη του Ηρακλείου ο φίλαθλος και ο παράγοντας δεν υπάρχει, άρα ο φίλαθλος υποκαθιστά τον παράγοντα. Αυτό θέλω να πω τόση ώρα. Δεν το υιοθετώ αυτό. Δεν υιοθετείς το ένα, δεν υιοθετείς. Μα δεν ισχύει. Καλά, σκύλο λέω εγώ. Εσύ δεν κατάλαβες ότι, το ένα, δεν κατάλαβες ότι το η ανακοίνωση ναι. Είναι αντίον του Σαβίδη και μου λέει για τον Καναδό. Πώς τολμάνε και βγάζουν ανακοίνωση. Θα με βρουν μπροστά στο Σαβίδη όταν του έφυγε μέσα από τα χέρια ο Παπαθανασάκη σε μια νύχτα και δεν μπορούν να τον βρούνε. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούν να πιάσουν τον Παπαθανασάκη και απειλούν τον Σαβίδη. Δεν απειλούν, απαντάνε. Τι απαντάνε, θα μα βρουν μπροστά σου. Απαντάνε. Τι θα τον κάνουν. Απαντάνε. Θα τον δίνουνε. Απαντάνε. Τι θα κάνουν. Τι απαντάνε. Ρε φίλε, το θα μας τα πάντα είναι ξύλο. Ρε, το, ναι, το είναι απειλή, δηλαδή. Είναι απειλή, τι θα μας βρει μπροστά σου. Τι θα τον κάνουν το Σαβίδη, δηλαδή. Το κάνουν τα. Εγώ δεν το θα κάνω. Σαβίδη με τρία γουρούνια εκεί πέρα. Δεν το ο Σαβίδη και του ορμήξει. Το Σαβίδη, ρε φίλε, δεν θα τον πλησιάσει. Ποιο θα πλησιάσει. Δεν... Κάνα αγωνιστικά. Κάνα πάω ξύ ξέπαρκο εκεί στην, έξω από το Καθατζόγλιο. Τώρα τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό που λέω, ρε, την αλήθεια. Ποιο θα κάνει, τι πώ απειλή, τι. Σου λέει. Πιστεύει ο παδό του Ηρακλή ότι τον κάνει ζημία και ότι τον κάνει και πλάκα εγώ πάνω. Ναι. Και το απαντάει. Και θα τον βρει μπροστά του. Και το απαντάει. Ενώ τον Παπαθανασάκη που θα πάει σε λίγο καιρό, θα πάρει τα λεφτά και θα πάει στον Καναδά, αυτό θα περάσει καλά. Εσχωρίς. Και εμείς απειλούμε τώρα τον Παπαθανασάκη. Εσύ, άμα κάνεις παραβίαση ενός στόπ, σε πιάνουνε. Ποιος με πιάνει. Η τροχιά και σε βάζει πρόστιμο. Πού το ξέρεις εσύ, άμα με βάλει πρόστιμο. Λέω ένα παράδειγμα. Και εγώ μπορώ να το δώσω χαρτζηλίκ τώρα στον Όταν λέω εσύ, το είπες αυτό για το χαρτζηλίκ και έξυπνο ήταν. Λοιπόν, το είπες εσύ, αυτό το ακούσαμε. Λοιπόν. Ο άλλος ο οποίος μπορεί να φάει ένα τόνο χρυσό δεν τον κάνει τίποτα. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Όχι. Δεν κατάλαβα. Σε μια χώρα όπου οι μεγαλοαπατεώνες τους έχουν και τους χαϊδεύουν και τους μικρό τους έχουν. Τι τους χαϊδεύουν. Δεν ξέρω και τους χαϊδεύουν. Πώς δεν ξέρεις. Οι αποφάσεις. Οι αποφάσεις και τις βγάζουν. Και τις βγάζουν. Ναι. Τι να σου πω. Εσύ θα μου πεις. Εσύ τα λες. Εσύ θα μου πεις. Δηλαδή όταν βλέπω ρε φίλε. Τον Παπαγεωργόπουλο για 50 εκατομμύρια ευρώ πόσα ήτανε. Μπαίνει πόσο, 3 χρόνια φυλακή μπήκε. Ναι. Και βγαίνει μετά λόγω αναπηρίας. Ναι. Ο Τσοχατζόπουλος, τα λεφτά τα πήρανε. Όχι. Όχι. Και το βγάζουν. Τι πρέπει να πω μετά εγώ. Εσύ... Και βλέπεις τον άλλο που χρωστάει στην εφορία 2.000 ευρώ, το βάζουν 2 χρόνια φυλακή. Αυτός πρέπει να πάει μέσα. Γιατί πρέπει να πάει αυτό. Γιατί αυτός δεν έγινε να λαδώσει, ρε ηλίθιε. Και αυτό τι, αυτή είναι σωστή κοινωνία. Αυτή είναι η κοινωνία. Είναι σωστή. Γιατί εσύ θα πεις τι είναι σωστή. Θέλω τη γνώμη σου. Μια χαρά έτσι τη φτιάξε. Είναι μια χαρά. Οι άνθρωποι την κοινωνία. Έτσι δεν τη φτιάξαμε. Εσύ βγάζει τον πισούνο σου απ' έξω. Έτσι δεν τη φτιάξαμε. Δεν είσαι μέλο αυτή τη κοινωνία. Είμαι μέλο. Έχει γραμμή. Σε ρωτάει αυτό ο οποίο την έχει πατήσει. Ποιο την πάτησε. Ένα που την πάτησε και τον πήρε από το σπίτι πήγε φυλακή. Ναι. Τι θα τον πει. Ότι είσαι και βλάκα. Ναι, είσαι βλάκα που χρωστούσε λίγα. Α τι χρώσταγε παραπάνω ή α έκλεβε παραπάνω. Να είσαι ένα κύριο. Καπιταλισμό έχουμε. Εγώ είμαι καπιταλιστή. Που μιλάω. Άλλο καπιταλισμό. Χριστιανικά θα μιλήσω. Ουτοπικά ή κομμουνιστικά. Κομμουνιστή δεν είναι ο πρωθυπουργό. Α πιάσει του απαταιώνε του λίγου και α τα δώσει στου πολλού. Έτσι είναι οι κομμουνιστέ. Έτσι, γιατί δεν είναι. Εσεί που κάνετε του θεωρητικού. Εσεί πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνε και το Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο.
Ήρθατε στην εξουσία, ορίστε, πάρτε τα λεφτά από τους λίγους, δώστε στους πολλούς. Πώς βλέπετε το Κέρκυρα Παναθηναϊκός, να πάρεις εφημερίδα να μας διαβάσεις αύριο. Γιατί δεν μπορείς τώρα, τι έχεις, αφωνία έχεις, τι, δεν μπορείς να μας διαβάσει αύριο. Να μας διαβάσει. Τα γράφουμε. Α, τα γράφουμε. Ο Ιβάν δεν έκανε αστοχή δηλώση, έκανε το καλύτερο τρολάτι μας στον Ανακλή και κουστάρουμε. Έλα και αυτό τώρα, άνανθρο ήταν αυτό που έκανε τώρα ο Σαββίδης. Δεν τρέπεται λίγο κι αυτός τώρα. Ο Σαββίδης δεν τρέπεται λίγο. Δεν το γουστάρεις, ψήφισες εναντίον του. Τι μας θες τώρα, ρε Μπαρμπαστρούμφ, τώρα και μας παρουσιάζεις τώρα, μας κάνεις τον καλό. Εγώ αν ήμουν Ηρακλειδέας, θα περίμενα τη θύρα 10 να βγει να απαντήσει. Καλά έκανε η θύρα 10 και απάντησε. Αυτό ο τόσο Αντωνέλη και ο άλλο, πώ τον έλεγε τον άλλο. Δρακόπουλο. Ο Δρακόπουλο τι κάνει, δημόσια σχέση με τον Σαββίδη, τι θέλουν. Κανένα Φράγκο θέλουν. Κατά βάση. Ράπε τον κύριο Καρυπίδη που είναι και Ολυμπιακό. Πε τον κύριο Καρυπίδη που είναι και Ολυμπιακό. Ναι. Να μην κάνει το παιχνίδι με την Πόκα 27 του μηνό, γιατί έχουμε να δούμε και το Γιουβέντους Ολυμπιακό. Πότε παίζει ο Γιουβέντους Ολυμπιακό. Προφανώ 27 του μηνό. Τόσο ανόητο να είναι ο Καρυπίδη να κάνει ματ. Πάνω στο Champions League του Ολυμπιακού να κάνει Άρης Μποκατζούνιος. Πόσο φελός μπορεί να είναι, ρε. Ο Ροδίτης ζητάει τριάδα. Πόσο φελός μπορεί να είσαι, ρε Καρυπίδη. Πάρε τριάδα από τώρα. Πόσο φελός μπορεί να είσαι, ρε Καρυπίδη, που πάρεις σε αγώνα Champions League πάνω του Ολυμπιακού να κάνεις φιλικό παιχνίδι. Ρε. Ροδίτη, πάρε τριάδα από τώρα. Λίβερπουλ διπλό. Πού παίζει. Μπες στην έδρα της City. Θα κάνει ο Κλόπ διπλό στην Γουαριόλα. Λίβερπουλ διπλό. Μάλιστα. Βαλένθια άσο με την Αθλέτικο Μαδρίτης. Στη Βαλένθια παίζουν. Ναι. Μάλιστα. Και Μίλαν διπλό μέσα στην έδρα της Λάτσιο. Κάτσε εγώ να τα γράψω για να πάω στον κουβά μια ώρα αρχίτερα. Εντάξει, καλά, θα τα δεις αυτά. Όταν τα δεις να βγαίνουν, ναι. Πληρώνει το 1-3-75 στον Αφάπ. Μου κάνα παράπονα και μου λένε εμείς διαβάζουμε Μέτροσπορ και θα διαβάζουμε και κάντε λέει πίστες στους ανθρώπους τα μάτς που δίνε βάλτε και τον αριθμό δίπλα λέει. Να ξέρουμε και τους αριθμούς, τους κωδικούς. Αυτό που είπανε ναι. Πολύ σωστά. Επειδή δρόμο. Δεν έχουμε να κάνουμε τον ΟΠΑΠ, αλλά με ανθρώπους οι οποίοι παίζουν σε όλες τις εταιρείες, ναι. Λένε για αυτό το λόγο. Καταλαβαίνεις, ο ένας είναι 60 χρόνια, δεν μπορεί να γράψει Α στο. Δεν διαφωνώ. Ναι. Αυτό δεν είναι απόφαση δικιά μου. Υπάρχουν... Άλλο σε λέω, ρε. Είπανε υπεύθυνοι εδώ πέρα κάποια στιγμή, δεν βάζουμε κωδικούς. Ναι, ο κόσμος λέω θέλει να βάλει κωδικούς, αυτό λέω. Πάνε, πιάσ' τον υπεύθυνο, τι το λες εμένα. Τι θα τον πιάσω, ρε, τι είμαι, σου λέω τι με είπα στο δρόμο. Εγώ παιδί του δρόμου είμαι. Τι για πες την τριάδα σου, Βαλένθια άσος. Λίβερπουλ διπλό, Μίλαν διπλό και Βαλένθια άσου. Τα δύο μάτς είναι Σάββατο. Λίβερπουλ ξέρω, θα ταξιδεύω εκείνη την ώρα. Πού θα πηγαίνεις? Στην Ξάνθη. Η Ξάνθη το ξέρει? Το ξέρει. Με περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες. Λίβερπουλ διπλό, Βαλένθια άσου και ποιο άλλο και το τρίτο. Και Μίλαν διπλό. Η Μίλαν που παίζει. Στην έδρα της Λάτσιο. Και θα κερδίσει μέσα στη Λάτσιο. Ναι. Λατσιά άλλη σκληρή είναι. Την έχεις δει τη Μίλαν φέτος? Όχι, φέτος δεν την είδα. Δέστηνα. Θα πάρει πρωτάθλημα. Το χτυπάει θα είναι στην τριάδα. Ίντερ και Μίλαν θα είναι στην τριάδα. Ράπι ανακοίνωσε 10 εναντίον του Σαββίδη και όχι του Παναθηναϊκού. Σιγά μην βγάζανε και αυτόν ανακοίνωση. Καλά κάνανε, αλλά πρώτα έπρεπε να βάλουν στην ασκόνα του Μπιφτέκη τον Παπαθανασάκη, τον πάνω στο Σέιχ σου και μετά να κάνουν ανακοίνωση εναντίον του Σαββίδη. Αυτό λέω εγώ στη θύρα 10. Και ξέρει ότι έχω, δεν έχω κακές σχέσεις εγώ με τους συνδέσμους, έτσι μιλάω. Δεν τους γλύφω. Δεν μ' αρέσει να γλύφω. Δεν γουστάρω να γλύφω. Μ' αρέσει να έχω έντονη συνομιλία. Λέω, καλά τον κάνατε το Σαββίδη. Υποκριτικό ήταν αυτό που έκανε. Αλλά αν δεν βάλει στην ασκόνα τον Παπαθανασάκη και να του πάρει τις μετοχές, δεν κάνουμε τίποτα. Χτες είπε ο Σαββίδης, ναι. Αν μπορεί να βοηθήσει τον Ηρακλή οικονομικά. Δεν γουστάρει να και εκνευρίστηκαν οι Ηρακλήδες. Καλά κάνατε. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Ηρωνία και βοήθεια γιατί μας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Ψήφισε από τη μια, δηλαδή ο ΠΑΟΚ εναντίον του Ηρακλή, και τώρα βγήκε ο Σαββίδης υποκριτής να πει για τον Ηρακλή. Ναι, βγαίνει ο ΠΑΟΞής και σου λέει: τον Ηρακλή το θέλουμε στη Β' όχι να διαλύσει. Άσε μας ρε ΠΑΟΞη, πες τον. Πάνε χτύπα το Μαρινάκι και τον Καράπαπα. Που είσαι 40 χρόνια πίσω να πούμε: άσε τώρα τον Ηρακλή, με τον Ηρακλή ασχολείσαι. Πρώτε στην πόλη να πούμε. Παλιοχωριάτη να πούμε πρώτα. Ένα σου τη λέει: διάβασε το εκτός αέρα. Εκτός αέρα. Τώρα χάνουμε χρόνο. 9.81, Ηρακλειδέας είσαι, δεν χάνουμε χρόνο. Όταν έκανε το μάγκα στο Θεοδωρίδη με τον Κόκκινο και τον Καράδαλη, η ομάδα του Ηρακλή, ο Θεοδωρίδη δεν σας τάιζε. Εντάξει, ήταν καλά. Ό,τι κάνατε στο Θεοδωρίδη έπρεπε να κάνετε εις τριπλού τον Παπαθανασάκη. Στον ένα κάνατε τον Ζουνταΐδες, βέβαια ήταν και άλλα χρόνια που λέει ο Κόκκινος, τα χρόνια για μένα είναι ίδια. Δεν έχει άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια δεν έχει. Όταν κυνηγάω κάποιον παράγοντα, τον κυνηγάω. Τι θα πει άλλα χρόνια. Τι θα πει άλλα χρόνια. Τι έχουν τα χρόνια. Δεν με κάνει, τον κυνηγάω. Τι οπαδός είσαι. Και έχω απέτηση από τους φίλους της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ να πεις το προγνωστικό σου για το παιχνίδι με τη Λιθουανία. Ούτε καν ξέρω τι ώρα είναι, ούτε καν θα δω τη Λιθουανία. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Να δώσεις. Δεν γουστά. Αθλήματα. Να δώσεις. Άκου. Θέλω να δώσεις. Αθλήματα.
και φάτσες που δεν γουστάρω, μούρες που δεν γουστάρω, βλέπε φύσα, βλέπε τους παίκτες κτλ. Δεν γουστάρω. Λοιπόν, ξέρω ένα μαγαζί κάτω στο κέντρο, το οποίο έχει για ιδιόρυθμους ανθρώπους, γόβες κτλ. Επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕΑΡΙΣ. Mm-hmm. Ότι η ΠΑΕΑΡΙΣ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει διεξαγωγή του φιλικού του αγώνα με την Boca Juniors Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στις 9 στο κλάν της Βικελίδης. Επίσημα πλέον. Παίζει ο Ολυμπιακός εκεί, τι ώρα είναι το μάτς? Να το δω. Ναι, ναι, για πες τι ώρα να το δω. Να παίζει ο Ολυμπιακός. Τι ώρα παίζει ο Ολυμπιακός? Και εγώ δεν θα δω τον Ολυμπιακό, από εδώ την Boca Juniors. Δεν θα δω την Μπαρσελόνα, την. Τι αυτή θα δω την Boca Juniors. Όλη την Μπαρσελόνα λέω. Ο Ολυμπιακός Μπαρσελόνα παίζει και τη μέρα, ποιος παίζει? Ναι. Έτσι, με τη Γιουβέντους. Με τη Γιουβέντους? Και θα πάω εγώ τον Άρη με την Boca Juniors. Σου είπα εγώ πού να πας και τι να κάνεις. Δεν βγάζετε ένα, δε ένα αντέφυρε Αριανή έξω από την Παναγία, πώς τη λένε, οσία ξένη. Δεν βγάζετε κανένα αντέφυρε εκεί να μαζέψει και ένα φράγκο που θέλετε φιλικό. Δεν θα βγάλετε ούτε τα έξοδά σας, ρε. Πάλι φέσια θα έχουμε. Πάλι φέσια θα έχουμε. Άιτε. Άιτε. Λοιπόν, να δω το πρόγραμμα και να σου πω. Ναι, καλά, δέστε μετά στις 3 δέστε. Στις 3 να το δω. Ναι. Θα το δώσεις στις 3, ρε φίλε. Ναι. Όποτε θέλεις. Και να μας πούν και οι παοξίδες αν θεωρούν υποκριτή τον πρόεδρό τους, τον μεγαλομέτωχό τους. Θα αλλάξεις γνώμη ή αν μας πούν. Υποκριτάρα ο Σαββίδης. Υποκριτάρα. Κάνει τον καλό. Κάνει τον καλό και όταν ήταν να ψηφίσει, ψήφισε να πούμε. Ποιος θα σωθεί και ποιος θα παίζει. Ψήφισε τη Λεβαδιά. Ψήφισε την ομάδα που ο Κομπότης με το Μαρινάκι είναι κόλος και βραγκή. Αυτούς ψήφισε ο ΠΑΟΚ. Για να πέσει ο Ηρακλής. Και βγαίνει ο Σαββίδης και κάνει τον καλό τώρα. Αηδία, έμετος. Άιντε μπράβο. Έμετος. Άιντε μπράβο. Χαλάστηκες δηλαδή? Δεν χαλάστηκα, ρε. Τους υποκριτές δεν τους γουστάρω. Το Σαββίδη το γουστάρω που πληρώνει, είναι τίμιος. 27, αυτό δεν μου άρεσε. 27-9 του Γιουβέντους Ολυμπιακός, 10 παρατέρατο. Και ο Άρης τι ώρα παίζει? Δεν ξέρω, δεν είπα. Να δω την ώρα. Για δες την ώρα. 9 η ώρα. 9 ώρα. Πολύ φελός είσαι, ρε Καρυπίδη. Μα πολύ φελός είσαι. Πολύ φελός είσαι. Τον έκανε στο τραπέζι και το λες φελό τώρα. Δεν έχει ανάγκη ο Καρυπίδη, τον κάνω το τραπέζι. Χάνε και το λες φελό τώρα. Φελός είναι. Έκανε πάνω στο μάτι του Ολυμπιακού που Champions League, όλοι θα βλέπουμε Champions League και θα δούμε τον Άρη. Άρα είναι. Αντιεμπορικό είναι, τι. Πρέπει είναι να το κάνει 6 ώρα. Α, το κάνει πιο μπροστά. 6 ώρα λέω. 6 ώρα τώρα. Και να προλάβουν και αυτοί που θέλουν και. Δηλαδή, να αλλάξει την ώρα βέβαια. Άμα θέλει να βγάλει κανένα φράγκο. Τι ψέματα λέω, τι. Περιμένω, θα γλιτώσει και το ρεύμα, ο Ψηφίδης. Δεν πρέπει να σου δώσει και ποσοστό τώρα γιατί έχει πια πολύ έξυπνο. Δεν θέλω ποσοστό. Δεν θέλω τον σώζει. Τον σώζει. Άσε. Καλά, δουλειά κάνει, ρε φίλε. Δουλειά κάνει. Εσύ δεν λες, ρε φαλακρέ εξωγήινε. Ξυπώνει το κεφάλι. Δεν λες ότι από τη δουλειά πρέπει να βγάζει. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Κόκκινη από τη στιγμή που η θύρα 10 δηλώνει αναρχική, δεν κάνει την ομάδα τοπικού όπως ο Αστέρας της Αρχείων. Δεν το λέω ειρωνικά, απλά βλέπεις ότι τα λεφτά είναι το πάνω στο πιο καπιταλιστικό άθλημα στον κόσμο. Αριστερά, επανάσταση και ποδόσφαιρο, ένα σου σκέφτηκε, κατέληξε προδομένος και δολοφονημένος Στάσου ΠΑΟΚ Τραπετσόνα. Φίλε μου, οι οργανωμένοι λένε τη γνώμη τους από όλες τις ομάδες. Το αν είναι αναρχική, αν είναι δεξιή, αριστερή, πολιτική ταμπέλα εγώ δεν έχω ούτε μπορώ να φορέσω στις ομάδες. Είναι δική μου εκτίμηση, καθαρά προσωπική. Για χρώματα, όχι μητέξ. Μαύρη, κίτρινο, ποιος ήταν πιο μαύρος. Υπάρχει εδώ ο Πόκο Λόκο, ο Πασκάλ, που είναι μαύρος από την Αφρική. Ναι. Και μας λέει άσχετους. Λέει ο άνθρωπος. Λέτε πράγματα που δεν γνωρίζετε. Δηλαδή. Η πιο σκούρη στο σουδάκι είναι μπλε στο χρώμα, λέει. Είναι μπλε. Μπλε είναι, λέει. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερες. Όχι. Δεν ξέρεις ότι υπάρχουν και άνθρωποι μπλε. Δηλαδή όλο το σουδάκι είναι ακλής. Ναι. Και λες ότι η Ηρακλής δεν έχει κόσμο, ρε. Εδώ έχουμε ολόκληρο Σουδάν, ρε. Κάποια. Κάποια. Βρωμό κάποια. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, οι φίλοι οδηγοί ταξί, την απίστευτη προσφορά που υπάρχει στην Εσκιά της Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου, όχι αερίου, φυσικού αερίου, γεμίζει με 13 ευρώ, μιλάμε για απίστευτα πράγματα, με 16.990 ευρώ. Η τιμή είναι ασύλληπτη, η προφορά ανεπανάληπτη. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2315-596-596 ή πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το ΑΚΤΕΟ. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά με γραμμές.
Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές στο Μητροπολιτικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης. Σπουδαίος εδώ γίνεσαι. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σπούδασε στο μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα, μέλος Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων. Αναγνωρισμένα πτυχία σε διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, παιδαγωγικά, ψυχολογία, επιστήμες υγείας, πολυτεχνικές και πολιτισμού. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Μαρούση, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη. Μπες στο μητροπολιτικό.edu.gr. Σπουδαίος εδώ γίνεσαι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάου. Στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Back to school, back to work. Μεγάλο φθινοπορεινό μπαζάρ από 8 έως 16 Σεπτεμβρίου στο Mega Outlet. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Γράφετε μαζί μου. Λοιπόν, 1 ίσον 20, 1 ίσον 30 και 1 ίσον 40. Κατανοητό. Το σχολείο ξεκινά και οι πόντοι απογειώνονται. Χρησιμοποιήστε τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας στα καταστήματα Max Stores και Μαραζί, στα οπτικά Μάτι Μάτι και στα φροντιστήρια που καμισάς και κερδίστε περισσότερους Go for More πόντους για κάθε 1 ευρώ συναλλαγών σας. Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στο 181818 και στο goformore.gr. Αφίλα Αμπριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτη, τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλα Αμπριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Φίλα Μπριάκου, η κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική υπογραφή. Μασούτης, εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Πέμπτη έως Σάββατο, χαρτιά υγεία Ζέβα 40% φθηνότερα. Μαλακτικά σουπλίν ούλτρα 1,5 και 2 λίτρων 50% φθηνότερα. Σερβιέτες, σερβιετάκια everyday 50% φθηνότερα. Διξάν σκόνη, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 6,90. Και προϊόντα καθαρισμού Scotch Bright 40% φθηνότερα με τη Mascard. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 4 καταστήματα Friends by Quico Mega Pet. Και ένα οργανωμένο e-shop για να έχεις με ένα κλικ στο quico.gr ό,τι χρειάζεσαι για το κατοικίδιό σου όπου κι αν βρίσκεσαι. Friends by Quico Mega Pet. Ο καλύτερος φίλος για το κατοικίδιό μου. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Έλα ρε, τι έγινε? Τι? Πλάκα έχεις. 4 χρόνια εγγύηση. Αυτό είναι αδύνατο. Έρχεται ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στο Όραμα. Από 11 Αυγούστου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο για λίγες εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, Όραμα, The Music Show. Πότε θα σε δω. Στροφή καζίνο, περιοχή αεροδρομίου. Κρατήσεις 2310-474748. Κύριε αστυνόμε, σας παρακαλώ μην με γράψετε. Δεν γίνεται, κυρία μου, κυκλοφορείτε με λιγμένο κταίο. Μα, δεν προλάβαινα να το πάω. Ας παίρνατε την Auto Technique να το φροντίσουν αυτοί. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η εξυπηρέτηση στην πόρτα σας από την Auto Technique. Παραλαβή, έλεγχος κταίου και παράδοση του οχήματός σας όπου ζητήσετε από την Auto Technique. Για ραντεβού καλέστε στο 2310 685 800. Auto Technique. Το κταίο των μηχανικών.
Οι 100 πρώτοι κερδίζουν το πλήσιμο του αυτοκινήτου μέσα έξω. Σημασία δεν έχει τι θα σπουδάσεις τελικά. Σημασία έχει να καταλάβεις ότι είσαι γεννημένος να πετύχεις. Απλά πίστεψέ το. Κρατικό αναγνωρισμένο πτυχίο σε 95 σύγχρονες ειδικότητες. Η ΕΚΑΛΦΑ. Σύμβολο επαγγελματικής επιτυχίας. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. 2310-552406. Η ΕΚΑΛΦΑ.gr. Ο μεγαλύτερος τεχνητός καταράκτης στον κόσμο βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Έχει ύψος 35 μέτρα και είναι μέσα σε ένα τεράστιο γυάλινο θόλο. Στην Ελλάδα, όταν θέλουμε κάτι φυσικό, δεν συμβιβαζόμαστε με τεχνητές απολαύσεις, έχουμε πιο φυσικές επιλογές. Νέα Lux Cola Plus & Light. Η μόνη light cola με 100% φυσικά γλυκαντικά. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, χωρίς τεχνητά διλήμματα. Νέα Lux Cola Plus & Light. Αλλάζει το τοπίο με τον πιο φυσικό τρόπο. Δοκιμάστε την τώρα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. I used to wake up in the morning with an aching head. I couldn't remember anything I'd said. My friends told me I was getting out of line. Εδώ είμαστε. Τα 390 είναι ελεύθερα. Μπορείτε να τηλεφωνείτε να λέτε τη γνώμη σας για ό,τι θέλετε. Αν χρησιμοποιείτε κι εσείς προπονητή για τον ύπνο, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τι έχετε να πείτε για αυτό το θεματάκι που προέκυψε με τον Ιβάν Σαββίδη να λέει ότι θέλει να δώσει βοήθεια στον Ηρακλή, τις ανακοινώσεις που υπήρχαν από τη μεριά του Ηρακλή, με την εθνική ομάδα μπάσκετ, με ό,τι και αν συμβαίνει, με τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη, με τα γνωστά τα οποία συμβαίνουν. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αφού εσείς τηλεφωνείτε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έχουν μεγάλη πείρα στο χώρο, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. Αυτή ποια είναι εκεί που έχεις εκεί? Ποια είναι αυτή? Η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Σ' αρέσει η Μάγκη Χαραλαμπίδου? Κάποτε. Σ' άρεσε? Κάποτε ήταν καλή. Τώρα που δεν είναι καλή, γιατί τη βλέπεις? Τη βλέπεις σε παλιά φωτογραφία που δεν ήταν καλή? Ποια είναι η Μάγκη Χαραλαμπίδου, τι δουλειά κάνει? Ένας πήρε τηλέφωνο. Και για τον Ηρακλή μιλάμε, τι θες να πάρουν? Ένας πήρε τηλέφωνο. Τι θες να πάρουν, για τον Ηρακλή μιλάμε. Ανακοινώθηκε και επίσημα του Άρη. Και τι έγινε? Είπα για τον ΠΑΟΚ. Τι να πει για τον ΠΑΟΚ? Για τον ΠΑΟΚ, αφού δεν είπες, μια γραμμή θα έχεις, ρε κορόιδο. Είπε για τον Άρη, είπε για τον Ηρακλή. Για Ολυμπιακό είπε. Γλύψε. Για ΑΕΚ είπε. Γλύψε. Τι να γλύψω? Γλύψε. Ορίστε. Ναι, κύριε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Κωστή, είμαι ο 981, που δεν κατάλαβα γιατί δεν διαβάστηκε το μήνυμα μου. Ο κόκκινος, ρε φίλε, κάνει αυτό. Πώς το λένε? Κάνει, πώς το λένε, κόβει τα μηνύματα. Άκου, φίλε. Τα μηνύματα, ένα λεπτό. Τα έχει ο κόκκινος δεξιά. Δεν τα πειράζει, άσε με λίγο να σου πει. Καταρχήν λέει ψέματα. Του το έδειξα το μήνυμα. Τι ψέματα λέει? Και το λέω, αυτό είναι για σένα. Τι ψέματα λέει? Διάβασα. Τι ψέματα λέει? Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Καλά, καλά. Κωστή, καταρχήν δεν είμαι Ηρακλειδέας. Είμαι ένας παοξής ο οποίος έχει αειδιάσει από αυτό που κατά τη γνώμη μου συντηρείς. Το ποδόσφαιρο έχει ξεφύγει από το άθλημα και έχει πάει στην πίσνα. Έτσι. Δεν είμαι Ηρακλειδέας. Εγώ τι συντηρώ λάθος για να καταλάβω? Την ασφαλότητα. Δεν είναι δυνατόν να προτρέπεις. Σ' ακούνε και μικρά παιδιά, ρε φίλε, το καταλαβαίνει. Τι είναι δυνατόν να προτρέπεις κάποιον να πάει να παγάει? Φίλε, άκουσε να δεις. Σε αντιδικία. Άκουσε να δεις, φίλε. Σε αυτοδικία. Άκου, φίλε, άκου, φίλε. Κωστή, σε παρακαλώ, το έχεις όλη την προσπάθεια. Άκου, φίλε, το... Άκου, ρε, φίλε, να σου πω ένα πράγμα και πες μου ό,τι θες. Άκου, φίλε. Άκου, φίλε, για την αντιδικία. Μη φωνάζεις. Μη φωνάζεις. Με λες. Φίλε, το πες όλη την εβδομάδα αυτό το πράγμα. Έχεις μιλήσει, το έχουμε ακούσει. Άσε να πω εγώ ποιο. Μην αυξομοιώνεις τη φωνή, ρε φίλε. Α, μην τα κάνεις αυτά. Δεν παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, όλη την εβδομάδα λες το ίδιο πράγμα. Το ακούσαμε. Άσε να σου πω ένα λεπτό κάτι και μετά συνέχισα να το. Καλά, μην αυξομοιώνεις. Λοιπόν, ναι, μην αυξομοιώνω. Λοιπόν, εντάξει, προκαλεί τον κόσμο να πάει να κάνει κάτι το οποίο έτσι. Άντε πάλι. Κορόιδευε, η μεγαλύτερη άμυνα είναι η τρέλα. Κορόιδευε όσο θέλει. Από εκεί και πέρα, αν δεν αντιλαμβάνεσαι τι είναι αυτό που κάνει, εμεί. Δεν είμαστε κοριτσάκια επειδή δεν ασπαζόμαστε τη δικιά σου βλαχό ιδεολογία, να το θέσω. Πριν 20 χρόνια που την ασπαζόσασταν.
εσύ πριν 20 χρόνια, δεν κατάλαβα, σου εξηγώ ότι έχω σταματήσει να ασχολούμαι. Είμαι αυτό που σε πήρε πριν κάνα μήνα και έλεγε τον Γρηγόρη πόσα σου δίνουν και σε αντέχει να έρχεσαι και να φωνάζει και να ορίεσαι. Δεν είμαστε όλοι σαν και του λόγου σου, πρέπει να το καταλάβει αυτό. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι υπέρ τη βία, δεν είναι υπέρ των ομάδων, δεν θα τα σκοτώσουν όλα για έναν Πάο και έναν Ηρακλή και απλά χωριούνται που κάποιοι άνθρωποι έχουν αναγάγει αυτό το πράγμα σε μπίζνα και σε αθλότητα. Κάποιοι έχουν φύγει επειδή, δεν ήταν, επειδή σταμάτησε να είναι άθλημα. Οπότε μην του βάζει όλου στον ίδιο τορβά και μην θεωρεί ότι έχει δίκιο μόνο εσύ. Φυσικά και έχω δίκιο μόνο εγώ. Να είσαι καλά. Φυσικά και έχω δίκιο μόνο εγώ. Γιατί όταν οι συμπεριφορές σας σε άλλο παράγοντα ήταν κανιβαλιστικές και τώρα κάνετε τους, τις κυρίες της αυλής, δεν με νοιάζει ρε κόκκινε. Απλά δεν τον αγγίζουν πλέον αυτά πράγματα. Άμα δεν τον αγγίζουν, ας πάει να δει την Κάτια Δανδουλάκη στο θέατρο. Προκαλείς, βρε πάνε δε στην Κάτια. Βρε πάνε δε στην Κάτια. Το έδειξα. Ναι, εντάξει. Πάνε δε στην Κάτια Δανδουλάκη εσύ στο θέατρο και πάνε να δει τον Κασνάκη στην παράθλαση, στο θέατρο παράθλαση. Το μήνυμα εσύ. Πάμε παρακάτω, έλα. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Άντε μπράβο τώρα, τα είδες. Ναι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, ναι. Έλα ρε, το παιδάκι τώρα άσε με. Ναι. Λοιπόν, βασικά το παιδάκι δίκιο και προηγουμένως. Εδώ και μια εβδομάδα μιλάς μόνο για Ηρακλή που είναι γάμα τοπικό και για τα Αριανά άμα θα μου κάνουν το φιλικό με την Μπόκα. Να σου πω πού τα έχουμε γραμμένα τον Άρη και τον Ηρακλή. Στον κόκκινο πες τα αυτά. Ε, ωραία, ναι, θα μιλήσει για μια μεγάλη ομάδα. Παναθηναϊκός υπάρχει. Δεν έχω ακούσει ούτε λέξη. Αυτό του λέω, κύριε. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Μας έχουν πρίξει με τον Ηρακλή και τον Άρη. Έχεις δίκιο. Θα μας πείτε τίποτα. Σου δίνω δίκιο, σου δίνω δίκιο, καλέ μου άνθρωπε. Έχεις δίκιο. Για την καρδία να μιλήσουμε, για τον αγροτικό αστέρα, μα είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σου δίνω δίκιο. Έχεις δίκιο, φίλε. Σου ζητώ στα ταπεινά συγγνώμη, όπως λέει και ο Κόκκινος. Γιατί μας πρίξανε με τον Ηρακλή και τον Άρη, το φουκάρα. Μία γνώμη για το μάτι της Κυριακής του Παναθηναϊκού με την Κέρκυρα θέλω. Να δω λίγο πώς θα μου τα πει την Κυριακή το βράδυ στη Μαρμίτα. Λοιπόν, 10 δευτερόλεπτα. Πριν από, πριν από στο στούντιο, στον δρόμο, μιλούσαμε με έναν οπαδό του Παναθηναϊκού. Συμφωνήσαμε σε, συμφωνήσαμε σε ένα πράγμα. Το οποίο? Το οποίο είναι το εξής. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει τρομερές ζημιές στα ντέρμπι και θα χάσει βαθμούς. Τζαμπαντάν σε μικρά παιχνίδια. Αυτή είναι η άποψή μου για τον Παναθηναϊκό σε γενικές γραμμές. Ωραία. Όταν φάμε τάλιρο μέσα στο φάλιρο όμως, μην μου λες ότι μου τα έλεγες. Να θυμάσαι. Παναθηναϊκό, λες ότι θα κάνουμε ζημιά στα ντέρμπι. Το κρατάω. Και θα χάσετε. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να επιβιώσει, φίλε. Άλλο σε ρωτάει, ρε κόκκινε. Αγωνιστικά. Το αγωνιστικό είναι άμεσα συμβιβασμένο με το οικονομικό. Ωραία. Όχι άλλο Ηρακλή, όχι άλλο Άρη. Επειδή το λες εσύ. Ναι, δεν θέλει, σαν πελάτη, ρε φίλε, αυτό. Και, άμα είσαι αθλητική εκπομπή, μίλα για μπάσκετ. Φτάνει με την μπάλα. Τη συγχαθήκαμε, φτάνει. Μάλιστα. Είναι η γνώμη σου, καλά κάνεις και την καταθέτεις. Να είσαι καλά. Μάλιστα. Παρακαλώ. Καλημέρα, φίλε. Ορίστε. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς. Θέλω να ρωτήσω, τι ώρα παίζει η Λίβερπουλ? Δυόμιση. Όχι, η Λίβερπουλ παίζει. Δυόμιση. Μία και τέταρτη. Δυόμιση. Δυόμιση. Λέγε, παρακαλώ. Δυόμιση. Και η Αθλέτικο παίζει το απόγευμα. Πόρε γαμό τώρα. Δυόμιση ρε παίζει. Πάμε παρακάτω. Θέλω να μου πείτε μια. Γι' αυτό που ήταν ο Σαββίδης ο Μπάοκ και τον Ηρακλή. Ο Σαββίδης. Υποκριτής. Ναι, και εγώ έτσι λέω. Γιατί ψήφισε εναντίον του την άλλη φορά. Εφόσον ψήφισε εναντίον, καλά θα κάνει να χαρεί που εξαφανίζει το Ηρακλή. Η Λίβερπουλ παίζει 2.30 ακριβώς. Ο κωδικός είναι 7.60 επειδή έλεγε και αγωδικό. Και η Βαλένθια, θα σου πω τώρα τι ώρα παίζει. Ναι, πριν το διάλειμμα πες το. Συνέχισε φίλε και εγώ. Λέγε φίλε, ναι. Και θέλω να σου πω ένα τελευταίο κόκκινε. 5 και 4 το παίζει η Βαλένθια, πες μου. Η Βαλένθια θα χάσει. Εσύ λες τη γνώμη σου και εγώ λέω τη δική μου. Ναι, αυτό. Εσύ είσαι Ατλέτικο. Ναι, πολύ. Εγώ ούτε Ατλέτικο είμαι, ούτε Βαλένθια. Αλλά ξεχνάς ότι η Ατλέτικο έχει Champions League από εβδομάδα, η Βαλένθια δεν έχει. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που έχει μεγαλύτερο μπάτζετ από το Ατλέτικο. Έκανε πέρσι μια πολύ κακή χρονιά και ότι θα κέρδιζε και τη Ρεάλ μέσω Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Αν μπορεί να μου βρει πολλές ομάδες που μπορεί να κοιτάξει τα μάτια τη Ρεάλ, όπως είναι τα τελευταία δύο χρόνια, τότε να καταλαβαίνεις για ποιο λόγο. Εγώ φίλε μου, όταν βλέπω 3,5 φράγκα και outsider τη Βαλένθια, δεν μιλάω αγωνιστικά, σου μιλάω για στοίχημα. Το κατάλαβες? Ναι. Γεια.
Παρακαλώ. Τι ώρα είναι, ρε, το περίπτερο στην έκθεση, το δικό μας, ξέρεις? Εμείς από τις 4 και μετά. Από τις 4 μέχρι τις 10 είναι, μου φαίνεται. Έτσι. Okay. Άρα εμείς δεν έχουμε εκπομπές εκεί να βγάλουμε δικές μας. Ναι, εμείς 2-4 έχουμε. Ηρέμησες. Όχι, σε ρωτάω πώς θα πάμε στην έκθεση αφού δεν έχουμε εκπομπή εκεί. Εγώ έχω άλλο πρόβλημα. Εμείς δεν θα πάμε εκεί, θα πάμε μετά. Μετά γιατί να πάμε? Να φάμε παγωτό, να βγούμε στις φούγες. Να πάμε έτσι να κάνουμε βόλτα στο περίπτερο. Να πάμε να κάνεις βόλτα στο περίπτερο. Έλα, φίλε, ναι. Με δημόσιες σχέσεις. Ναι, ναι, να πάτε να κάνετε. Πάρε το ραγκάτσι και το κουλιαρό, να πάτε. Πάρε και το μανούσι, να πάτε να κάνετε δημόσιες σχέσεις. Πάμε, αλώστε εκεί πέρα. Έλα, φίλε, ναι. Έλα από Ξάνθη. Ωραία, καλό στην Ξάνθη, την άσχημη. Λοιπόν, αυτό που λέει. Μάλιστα. Πολύ συγγνώμη από σένα. Ναι. Έλα, πάμε στην Ξάνθη, άσχημη. Θα σου μια περούκα από εδώ πέρα, θα σου κάνω μανταλίρ. Αμανταλίρ θα με κάνει. Και ποιο σου είπε, ναι, ότι δεν είναι αμανταλίρ? Γιατί Ξάνθη τόσο όμορφη είναι και η μανά από την Ξάνθη είναι. Είναι και η κακολογία στην Ξάνθη. Ποιο είναι από την Ξάνθη? Ποιο είναι από την Ξάνθη? Να μην σιγά ποιο από την Ξάνθη. Κάτσε να κακολογήσει την Ξάνθη και σε παρακαλώ, έλα να σου ακούω, να σου γιαούρτι. Δεν πα, ρε φίλε, να κάνει έρωτα με καμιά τουρκάλα και να ηρεμήσει. Θα σου κάνει και κάνα τσαλιμάκι να πούμε. Α, πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενος, ρε τον άνθρωπο, ρε τον άνθρωπο. Ξέρεις τι υποδοχή θα με κάνουν στην Ξάνθη με τον γιατρό? Τι έγινε εκεί? Μπορεί να σε κάνουν κάτι κοσουδάν. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Μ' ακούτε? Πολύ καθαρά. Γεια σας, κύριε Ραπτόπουλε, ήθελα να συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σας. Σε ποιο κομμάτι? Αυτά που λέτε για τους οπαδούς και όλους, εγώ παοξής είμαι, για όλους τους οπαδούς. Όλοι οι οπαδοί κάνουν κουμάτο και ομάδες είναι στη γάμα εθνική, να πούμε. Έχετε, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να ρωτήσω όμως κάτι τον κύριο Κόκκινο, γιατί είναι, ο Ηρακλής είναι πράγματι το ζήτημα του αυτές τις μέρες, έτσι. Φλέγον. Με πιο πολύ μεγάλη σημασία. Ούτε εγώ θέλω να κλωτσάω αυτό που είναι πεσμένο κάτω. Αλλά θέλω ο κύριος Κόκκινος να μας απαντήσει. Δηλαδή, ο Ιβάν ψήφισε για να. Δεν κούσταρε τον Ηρακλή να τον πεθάνει, ήθελε. Να σώσει, ναι, τη Λεβαδιά, ήθελε. Τον Κομπότη. Ο φίλος τον Γκαγκάτση, σε ένα λεπτό. Ναι. Ο Γκαγκάτσης που είναι φίλος με τον Κομπότη, που είναι παοξής και έχει και το γιο του εκεί, ήθελε τον Λεβαδιακό. Τώρα τι θέλουν και κλαίνουν πάνω από το πτώμα του. Αυτό λέω. Ακριβώς, θα μας απαντήσει όμως, ο Ηρακλής δεν ψήφισε την γνωστικοποίηση βαθμολογίας. Όχι, ο Ηρακλής. Ναι, κύριε, ο Ηρακλής. Ο Καναδός. Ποιος Καναδός? Εκπροσωπεί τον Ηρακλή. Ποιο Καναδός? Ο Καναδός τι είναι δηλαδή, είναι Ηρακλής. Δεν είναι Ηρακλής. Δεν εκπροσωπεί τον Ηρακλή. Όπως ο Σαββίδης εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ. Όπως εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ. Ποιος δεν το θέλει? Η διαφορά είναι ότι ο Σαββίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έσωσε τον ΠΑΟΚ και τον μεγαλώνει. Ενώ ο Παπαθανασάκης τον κατέστρεψε. Και εμείς τι φταίμε? Εσείς τι φταίνε αυτό? Εμείς τι φταίνε? Χρέωσα, φίλε, χρέωσα. Σε χρέωσα κάτι. Κάποιον οπαδό. Γρηγόρη, οι οπαδοί τι φταίμε? Δηλαδή και εγώ δεν θέλω τον Ηρακλή να τον κλωτσάω όταν είναι πεσμένος κάτω, έτσι. Το θέλω. Εγώ δεν θέλω. Δηλαδή... Ο πρόεδρος μου ήθελε κάτι άλλο, είναι το συμφέρον του. Ναι. Και τι? Εσύ π.χ. δεν θέλεις. Ναι. Δεν βγήκε να κάνει μια ανακοίνωση τότε για την απόφαση του Παπαθανασάκη? Δεν είπε ο Κόκκινος. Δεν είπε. Δεν κατάλαβα. Δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα. Τι δεν έκανα? Δεν είπε. Δεν ψήφισες? Όταν ο Παπαθανασάκη έβγαλε. Το έγκλημα του Παπαθανασάκη αυτό που έκανε. Δεν θα τα ακούσαμε. Το λες εσύ αυτό, δεν το λένε ούτε αυτό, νομίζω ούτε Ηρακλή. Ρε φίλε, εμένα ρωτάς προσωπικά. Για τους άλλους λέει αυτός, για τους αυτόνομους. Εγώ για μένα πάντα. Γρηγόρη, εσύ εκφράζεις όμως. Ναι. Τι είναι αυτός? Το κίνημα του Ηρακλή. Τι εκφράζω? Το παδικό κίνημα του Ηρακλή. Ρε φίλε, τι ακούς? Σε χτύπησε θανάσιμα τώρα. Δεν το εκφράζεις μέσα από τα ραδιόφωνα? Τον χτύπησε θανάσιμα, φίλε, τώρα. Τον έδωσε χρονιά. Είμαι Ηρακλής. Είναι μεγάλη μου τιμή αυτό πράγμα. Μεγάλη, μεγάλη. Να είσαι, βεβαίως. Είναι, βεβαίως. Εντάξει, αλλά δεν ανήκω στο οπαδικό κίνημα. Δεν ανήκει, δεν ανήκει. Εντάξει, να μου απαντήσει και το άλλο. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ηρακλήδης, πώς τα πεσήματα έχουν κάνει σε Καμάρα Αγίου Δημητρίου σε αμέριμνους παοκτσίδες? Γεια σου, φίλε. Ε? Γεια σου, φίλε. Δεν τα λέει, δεν τα λέει. Δεν ασχολούμαι με θέματα ηλικιότητας. Ηλικιότητας. Θέματα βίας και ηλικιότητας ποτέ δεν τα υιοθέτησα και δεν ασχολούμαι. Χρόνια, όχι τώρα, από την πρώτη στιγμή. Μήπως λέω ψέματα? Φοβάσαι να ασχοληθείς γι' αυτό. Δεν ασχολούμαι. Φοβάσαι, φοβάσαι. Από όπου και από πράγμα. Από φόβο. Όχι. Καλά, από καλοσύνη. Εσύ πες ό,τι θέλεις. Από καλοσύνη πάντως από δεν μιλή. Μιλάω ποτέ για βία. Πάμε. Τι δεν μιλάς? Ποτέ. Αλλά βρίζεις τις μάνες των ακροατών. Ποιανού μάνα έβρισα για πες. Του πριν δύο μέρες. Από του Ροδίτη. Με το Ροδίτη μια χαρά είμαστε. Καμιά μάνα δεν του έβρισα. Τι θεία του έβρισε? Δεν του έβρισα τη μάνα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Αυτά τα έχεις κάνει εσύ. Φρέ, εγώ τα κάνω, δεν είμαι καλός άνθρωπος. Εσύ είσαι παπαδοπέδι. Εγώ δεν του έβρισα τη μάνα όμως. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Κάτι γίνεται με τον Γκάλι αυτές τις μέρες. Ποιο Γκάλι, κύριε? Τον Νίκο, τον Γκάλι. Τι έπαθε? Δεν ξέρω, κάτι θα το κάνουν, κάτι πήγε στην Αμερική. Έγινε, φίλε μου, η απονομή του στο Hall of Fame για το μπάσκετ. Ναι. Επειδή δεν το έχετε αναφέρει καθόλου, τον έχετε ξεχάσει τελείως. Τον άνθρωπο. Ναι. Υπενήσε τι, δηλαδή, ότι. Τι υπενήσε, δεν υπενήσε. Όχι, δεν υπενήσε με τίποτα, δεν τον έχετε αναφέρει καθόλου. Τον έχουν αναφέρει πάρα πολλές εκπομπές.
Αλλά με τη δικιά σου λέει. Αλλά σε ρωτάω κάτι, πες μου τι θα μου δώσει αν το αναφέρω στη δικιά μας. Δεν τον συμφέρει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να με πάρει φίλος Αργιανός, γιατί θα ξυπνήσει μέσα του η ένδοξη εποχή του Γκάλι. Ναι, καλά σε λέει. Ή το κάνω. Ναι. Δηλαδή δεν πρέπει να κοιτάξω και λίγο το συμφέρον. Ναι, καλά, φυσικά, καλά λέει. Δηλαδή θα πάρει κανένα παοξής να πικάρει κανέναν Αργιανό που τώρα τιμήσαν τον Γκάλι. Ίντρικα θέλει ο κόκκινο στην εκπομπή του, κατάλαβες. Εντάξει. Ραπτοπουλίζει ο άνθρωπος. Ναι. Ο άνθρωπος είναι ο μεγάλος αθλητής. Ραπτοπουλίζει ο άνθρωπος. Μην μείνετε τον ραπτόπουλο. Θέλει ίντρικα. Κατάλαβες. Δεν θέλει ατσιγκλίση. Είσαι και μετριόφρονο. Ότι αυτό. Δηλαδή όποιος θέλει ίντρικα, στο λεξικό έχει τη φωτογραφία σου. Έτσι μάλλον. Μάλιστα. Μπράβο. Τι μετριόφρονο που είναι. Τι απομιμητής που είναι. Είναι από τους μεγαλύτερους αθλητές. Σαν Ραπτόπουλος απάντησε. Είναι ο Θεός του μπάσκετ. Δεν είναι ο μεγαλύτερος αθλητής. Ο Θεός ακριβώς. Εντάξει. Έπρεπε να τον αναφέρουμε που και που, παιδιά, γιατί έπαιζε και στη Θεσσαλονίκη αυτός. Με το. Άκητα που ήταν στον Άρη. Βέβαια, αν ήταν στον ΠΑΟΚ, πιστεύω θα. Τον βρίζατε όμως όταν τον είχε διώξει ο πρόεδρος. Και κράτησε τον Γκάλι. Ο Μητρούδης που είναι φυλακή. Ο Θεόφιλος ο Μητρούδης. Μέσα είναι ο Μητρούδης. Τον βρίζατε τον Γκάλι. Τον βρίζαμε τον Γκάλι. Δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Λάθος κάνεις. Ναι, τον Γκαλιμερίδη γιατί τον πλακώσατε οι σουπεράδες τότε. Δεν με ενδιαφέρει και δεν σε νοιάζει εσένα. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε σου πέρα. Ναι, δεν σε νοιάζει. Να σε καλά. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει, αλλά. Να σε νοιάζει όμως. Να σου πω ναι, κάτι. Ναι. Δεν ανήκει ο Γκάλι στην πιο πολυδιαφημιζόμενη ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Στον ΠΑΟΚ. Η πιο πολυδιαφημιζόμενη ομάδα είναι. Από παλιά μέχρι τώρα. Ισχύει αυτό που λες. Δεν μιλάμε για. Αλήθεια λες. Για τώρα για τον πεταμένο τον Άρη που είναι στη Β' Εθνική και για τον Ηρακλή. Από παλιότερες εποχές, 42 χρονών είμαι, έζησα τον Γκάλι στα 17 μου, 16. Πάνω στον αθλητισμό που ανέβαινα αθλητικά, ας πούμε, οπαδικά, ανέβαινα οπαδικά και θυμάμαι ότι πολυδιαφημιζόμενη ομάδα και τότε στο μπάσκετ ήταν ο ΠΑΟΚ, όχι ο Άρης στη Θεσσαλονίκη, παρόλο που ο Άρης είχε 8 πρωταθλήματα. Αλήθεια λες. Δεν το λέω για σας τώρα. Ανέκαθε σε αυτή την πόλη και στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ο παππούς μου που ήταν Άρης με έλεγε ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις γιατί έγινε περισσότερο κόσμο στη Βόρεια Ελλάδα. Λέω γιατί. Γιατί υπήρχε μια εφημερίδα λέει, η οποία όταν έπαιζε στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ και νικούσε τον Ολυμπιακό 2-0, 3-0, 2-1 έλεγε. Ο Ολυμπιακός ήταν για 7 γκολ. Όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ λέει, στο Καραϊσκάκι έλεγε. Ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε. Μια ζωή αδικούνταν ο ΠΑΟΚ. Μια ζωή αδικούνταν. Η πιο πολυδιαφημιζόμενη ομάδα. Γεια σου φίλε. Μια ζωή, εγώ αυτό θυμάμαι φίλε. Στον επόμενο. Και... στον επόμενο. Τελειώσατε τη δουλειά λοιπόν. Ορίστε. Δύο-τρία θεματάκια. Πρώτον, ο Κόκκινος έχει πολύ μεγάλο δίκιο για τη Βαλένθια. Ας το προσέξουν οι φίλοι του στοιχήματος αυτό. Ρε φίλε, εκ του αποτέλεσματος θα κρυθώ. Ναι, σωστά. Όχι, απλά μπορεί να ξεφτυλιστώ, είμαι... δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεύτερον, το γεγονός αυτό που συνέβη με τον Ηρακλή και τον κύριο Σαββίδη, δείχνει ότι διοικητικά η ομάδα του ΠΑΟΚ υστερεί, δεν μπορεί να προστατεύσει το μεγάλο μέτοχο. Κάποιος εκεί έπρεπε να του πει ότι πάει να κάνει μια τεράστια αντίφαση με αυτή την στάση και με αυτή την τοποθέτηση σε σχέση με τον Ηρακλή, ότι είναι τεράστια αντίφαση αυτό. Δεν υπάρχει, έχεις δίκιο, δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ επικοινωνιολόγος να τον πει ρε εσύ Σαββίδη, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ τους Ηρακλειδείς είναι η μόνη ομάδα που συχαίνεται τους Ηρακλειδείς. Οι Παοξίδες ναι, είναι οι μόνοι φίλαδλοι που συχαίνονται τον Ηρακλή. Αν πας Καραϊσκάκη, Φιλαδέλφια, Λεωφόρο, που θες, ακόμα και οι Αργιανοί, συμπαθούν τον Ηρακλή τέλος πάντων, δεν έχουν τέτοιο μίσος. Και εσύ πας και δηλώνεις, αφού τον καταψηφίζεις πρώτα, ότι θες να τον βοηθήσεις, σε βρίζουν λοιπόν και οι Παοξίδες, σε βρίζουν και οι Ηρακλειδείς. Και έχουν δίκιο και οι δύο, κύριε Σαββίδη. Έτσι ακριβώς. Διοικητικά λοιπόν θα πρέπει να προστατεύεται ο Σαββίδης, να μην κάνει τέτοιες. Δεν πρέπει να προσλάβει έναν επικοινωνιολόγο. Έστω. Α πάει σε αυτή την, πώς τη λένε, Ματοπούλου, πώς τη λένε αυτή την πιτσιρίκα που έχει εδώ ο Τσίπρας, να πούμε στο γραφείο του. Να βρουν ένα κομμουνιστή εκεί επικοινωνιολόγο, αυτά δεν πιάνονται οι κομμουνιστές, να το διορίσουν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και όπως διορίσανε τους άλλους τους διαιτητές, να το πούνε πέντε πράγματα. Και να πιάσουν και αυτό το γιο του, να πούμε, να του πούνε παιδάκι μου, εμείς λέμε στον κόσμο ότι ο αντίπαλος μας είναι Ολυμπιακός. Μην πας έξω από το Χαριλάο και κάνεις το πίθηκο. Αυτά πρέπει να κάνουν. Αυτό ακριβώς. Μπαμπά! Ναι. Μπαμπά! Ένα τρίτο σημείο. Ναι. Όποιος φίλος Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, θέλει να μιλάει αυτό το ραδιόφωνο για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, βεβαίως, και να αναλύει και τα λοιπά. Βεβαίως.
θα πρέπει να μας πει πόσα ραδιόφωνα της πρωτεύουσας, ναι, μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή. Αυτά τα ραδιόφωνα της πρωτεύουσας έχουν 6% και εμείς έχουμε 13. Άμα κάνω εγώ marketing, τι κάνουν τα ραδιόφωνα της Αθήνας, θα τρώω φασολάκια να πούμε μπαρμπαστάδης. Εγώ δεν τρώω μπριζόλα. Φιλιά, σ' αγαπώ. Επόμενη γραμμή. Και τι να, δεν θέλω να πω ότι εγώ θέλω πελάτες. Δεν είμαι οπαδός και θα έρθει και ο Ολυμπιακός, θα βγει και ο Καβαράπαπας, θα βγει και ο Μελισανίδης, θα βγει και ο Κυριάκος Κυριάκου σε μένα. Αν ο Μπούζος έλεγε τον Παοξή, πρόβλημά του. Ή ο ξέρω εγώ οποιοδήποτε. Γεια σου, φίλε. Έλα, επόμενη έλα, γραμμή. Ναι. Λέγε. Τον επόμενο, φίλε, σε παρακαλώ για να προλάβουμε. Ναι. Μ' αρέσει ταχύ που είσαι ταχύς, ρε κόκκινε. Έλα, ρε τώρα, κουρού. Έλα. Μόλις πιάσει 3 και 4 σε πιάνει λίθαργος. Λέγε, φίλε, ναι. Έλα, ρε, Αλάνια. Ω. Τι έγινε, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Δεν είστε καλά σήμερα. Γιατί? Δεν σας ακούω καλά. Με πήραν κάτι φιλαράκια και με είπα, ρε, εσύ αυτοί λέει, δηλώσαν ότι είναι γκέι, ρε. Ναι. Το μελώνουν το φιστίκι, λέει. Ναι, λάθος κάνεις. Ο, ναι. Λάθος κάνεις. Του ανοίγουμε, το ανοίγουμε το φύλλο. Δεν μου λες, ρε Γρηγόρα, σε ρωτήσω κάτι. Εσύ την ανοίγεις την μπαλκονόποτα. Έλα, άσε, άσε, μεσημεριάτικα. Την ανοίγεις την μπαλκονόποτα. Άσε τις μαγκές της. Όποτε πιάσει το στόμα, τέτοια θέματα πρόστιμο τρώμε. Μην τα πιάνεις. Άκουψε εσύ. Ο πρωταθλητής του προστίβουν μιλάει σε μένα. Ας τα κόκκινε. Λέγε, φίλε. Να ρωτήσω κάτι θέλω. Ναι. Αν ο Σαββίδης ψήφισε υπέρ του Ηρακλή, τι θα γινόταν? Μα δεν το έκανε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Αν το έκανε, λέω, τι θα γινόταν? Μα δεν μπορούμε να. Αυτό που λες είναι άτοπο. Ψήφισε εναντίον του. Αν ψήφισε υπέρ, θα συζητούσαμε. Καλά λέει ο κόκκινος. Δεν υπάρχει. Μα δεν μπορώ να συζητάω. Καλά λέει, τι. Λες τώρα, αν δεν πέθανε αυτό, θα. Μα πέθανε! Το αποτέλεσμα πώς βγήκε τότε Λιβαδιά Ηρακλής, θυμάσαι? Πώς βγήκε, 15-1. Τότε τι ψάχνει να βρεις? Ο Βοράς Ενωμένος ποτέ νικημένος, αυτά τα παραμύθια πρέπει να συνεχίσουν. Τι σε ενοχλεί? Τώρα σήμερα ο κύριος Σαββίδης, ο μεγαλόψυχος αυτός και πονόψυχος άνθρωπος, αυτός που συγχωρεί τους πάντες και τα πάντα, θα πάει εκεί. Ο Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει. Αυτό είναι αλήθεια, τα πληρώνει. Θα πληρώσει και θα καθαρίσει για τον Ηρακλή και μην μιλάτε πολλά. Δεν γουστάρει, ρε, ο Ηρακλής να πληρώσει ο Σαββίδης. Δεν γουστάρει. Θα γουστάρει μέχρι τη Δευτέρα. Θέλουν, δεν θέλουν, θα μπαλωθούν όλα. Άκου τι σου λέω. Λέμε. Σε πείραξε ο ήλιος. Σε πείραξε. Αν το δεχθούν αυτό η θύρα 10 και οι Ηρακλειδείς, να δεις ξεφωνητό που θα φάνε. Καλά κάνουν και δεν το δέχονται. Θα το μάθουν όμως. Δεν θα το μάθουν. Θα έρθουν τα λεφτά ξαφνικά. Θα πούν τα από πού. Καλά, καλά. Έτσι, μπράβο, ρε. Θα έρθουν ξαφνικά. Θα το μάθουν. Μια νοοτροπία θα το μάθουν. Σαν χωριό. Ήρθε ο Σαββίδης. Όχι, ξέρετε, λέει, τα λεφτά τα έχει βρει από κάποιον άλλον και είναι έτσι και είναι αλλιώτικα και είναι γιουβέτσι. Ήρθε ο Λάσκαρης. Όχι, τα λεφτά είναι. Υπάρχουν φορές που ισχύει κάτι που λέτε και υπάρχουν φορές που. Πάμε, πάμε, επόμενο. Φαντασία μου, πλανέφτρα. 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 Ναι, έλα, φίλε, ρε. Ναι. Ναι. Εσύ, φίλε. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Κόκκινε. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, φίλε. Είμαι ο Χρήστος Γεωπόνος. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας πω την άποψή μου ως ενός ακροατής σας, ο οποίος σας ακούει φανατικά και τη δική σας εκπομπή και τη βραδινή δικιά σας, Κώστα. Από τότε που ουσιαστικά η Εκκλησία Ερασπόρ λόγω των απεργιών δείχνει το κανάλι κάτω. Καλά έκανε και έκλεισε. Ναι. Λοιπόν, δεν διαφωνώ, δεν με πειράζει καθόλου. Σας ακούω αρκετό καιρό, μάλλον. Και θέλω να σας πω την άποψή μου ως ένας φίλαθλος και ένας οπαδός μιας ομάδας ο οποίος δεν ανήκει στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Πολύ ωραία. Το ραδιόφωνο σας και οι εκπομπές συγκεκριμένα έχουν μια μεγάλη απήχηση σε ένα κοινό το οποίο δεν αφορά μονάχα τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή και την Καλαμάτια. Φυσικά, φυσικά, άμα τις, ναι, έτσι. Λοιπόν, αφήστε μου λίγο να σας πω το εξής. Θεωρώ λοιπόν ότι το να μην αναφέρεται ή να μην λέγονται καθόλου νέα άλλων μεγάλων ομάδων πέρα τη πόλη. Έχετε ζημία να μιλάτε για Άρη και Ηρακλή και να μην μιλάτε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε τώρα για την Καλαμαριά, τον Μουρίνιο και για τον Ηρακλή, τον Ποντίον και να μην μιλάτε καθόλου για τον Ολυμπιακό. Έχει απόλυτο δίκιο και. Εάν ο Ολυμπιακό για κάποιο λόγο δήλωνε πέδρα το Καστατζόγλιο να παίξει. Γιατί να μιλήσει. Γιατί ανεβάζει τον Ολυμπιακό. Άστο να μιλήσει. Έτσι πρέπει. Να μην εκβιάσει. Εάν ο Ολυμπιακός δήλωνε. Με ακούτε? Σ' ακούμε, φίλε, ξέρουμε τι θα πεις. Θα είχε 30.000 κόσμο, το ξέρουμε. Πόσους φιλάθλους θα έχει κατά μέσο όρο? Πότε γέμισε τελευταία φορά του Καραϊσκάκη? Ρε φίλε, με τι ασχολείσαι? Εξυπνάδες, λέει, άλλο σου λέει, ρε Κόκκινε. Σταμάτα λίγο. Σου λέει, ρε Κόκκινε, ότι στην πόλη σου. Με τι ασχολείσαι? Στην πόλη σου είναι. Ναι, δεν πάω να μιλήσει. Στην πόλη σου σου λέει. Στην πόλη σου λέει, οι αεξίδες είναι πιο πολλά ψηλά. Με τι ασχολείσαι, φίλε μου?
Αθήνα, τι σχέση έχει αυτό. Όχι, θα σου απάντησα. Θα μου πει γιατί κατάλαβα τι πήγε. Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Με τι ασχολείσαι. Πω, πω, ρε, κουραστικός είσαι, ρε, κόκκινε, ρε. Με τι ασχολείσαι, φίλε. Πω. Γεωπόνος. Γεωπόνος. Λες εσύ να ξέρεις καλύτερα από εμάς πώς θα πάρουμε λεφτά και εμείς να είμαστε τόσο κουτορνίδια και να μην. Ναι, ρε, πελάτης είναι, ξέρει. Πελάτης είναι, ξέρει. Είπε. Όχι, μα ύψο. Τι οψό, πω, πω. Σκάσε λίγο, βλάκα. Οψό, ψό, ρε, τι οψό, ρε. Έχεις ρεπερτόριο. Τι οψό, ρε, σου λέει. Σου λέει ρεπερτόριο. Έμαθε μια λέξη, ρεπερτόριο. Έχω, λε να μην έχω. Οψό και οψό. Ο άνθρωπος σου λέει ότι οι Ολυμπιακοί είναι από του Ηρακλειδεί και του Αργιανού πιο πολύ στην πόλη. Αυτό σου λέει. Δεν το πιστεύω αυτό πράγμα. Ότι είναι πιο πολύ. Είναι από τους Ηρακλειδείς. Καλά κάνεις και το πιστεύω. Αυτό σου λέει. Οι Ηρακλειδείς στο γήπεδο χωρίς να έχουν προβλήματα στη Θεσσαλονίκη. Ρε φίλε. Θα έκανε περισσότερους φιλάδους από ό,τι έχει μαζί ο Άρης. Ρε φίλε. Αυτό λέει. Άσε να ξέρουμε καλύτερα τι φιλάει περισσότερο. Έχεις, φίλε. Δίκιο έχεις, φίλε. Άσε να ξέρει. Άμα είχαν μυαλό αυτοί στο Μετρόπολη. Άμα είχαν μυαλό αυτοί στο Μετρόπολη δεν θα ήμασταν τέταρτη, θα ήμασταν πρώτη. Καλά. Δεν θα ήμασταν τρίτη, θα ήμασταν πρώτη. Από τα οπαδικά, από τα οπαδικά συμπλέγματα εδώ πέρα μέσα. Δεν υπάρχουν οπαδικά συμπλέγματα. Οπαδικά συμπλέγματα. Έχετε μπράβο εδώ μέσα. Έχετε μπράβο εδώ μέσα, οπαδικά συμπλέγματα. Θα πει πέντε πράγματα για τις τρεις μεγάλες ομάδες των Αθηνών. Σας ακούνε στη μισή Ελλάδα. Δεν μου λες, φίλε μου. Λίγες φορές έχουμε μιλήσει για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Ναι, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ ή ο παλιά ο Άρης και τον Ολυμπιακό. Λάθος κάνεις. Μόνο τότε μιλάτε. Λάθος κάνεις. Και όταν βγαίνει κανένας φαλακτός κάνεις. Λάθος κάνεις. Εντάξει, άντο, οκ. Λάθος κάνεις. Μιλάτε, σας πληροφορώ περισσότερο για τους πόντιους Βέρειας από ότι μιλάτε για τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Σας ακούει όλη η κεντρική Μακεδονία. Ναι. Μαζέψτε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, να δείτε πόσοι είναι ναι. Και πόσοι είναι όλοι οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Καλό μεσημέρι. Συγγνώμη, ανέβασα λίγο τον τόνο της φωνής μου. Να είσαι καλά. Πάμε σε διάλειμμα. Η ώρα είναι 3:30. Ώρα για ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες. Ο σεβασμός στις ελπίδες της νεολαίας είναι υποχρέωση όλων μας. Το ICBS Business College, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Winchester της Αγγλίας, δημιουργούν και εξελίσσουν μάνατζερ στην Ευρώπη. Τα τρία κάμπους σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα και οι καινοτομικές μέθοδοι διδασκαλίας χαρακτηρίζουν το ICBS ως κορυφαίο Business College στην Ελλάδα. Τα πτυχία Bachelors και Masters είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα των ελληνικών πανεπιστημίων και οι κάτοχοί τους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες. Το Mediterranean Cosmos γιορτάζει την επιστροφή στα Θρανία με τα αγαπημένα μας τουβλάκια Lego. Για πρώτη φορά χτίζουμε την πόλη του Ninjago. Γεμίζουμε με σχήματα και λέξεις το Graffiti Cube. Εξερευνούμε τη Lego City. Διασκεδάζουμε με τις Lego Friends. Και ταξιδεύουμε στον απίθανο κόσμο των Lego Star Wars. Καθημερινές και Σάββατα έως τις 23 Σεπτεμβρίου. Back to school με τη Lego. Μόνο στο Mediterranean Cosmos. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένο στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Πω, πω τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάκι, κανένα πουκαμισάκι. Ξέρεις, έτσι πάνω, να πούμε ωραίο. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάνς Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρες για αυτούς. Στεφάνς Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσα
Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Stefans Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Το πιο φαντασμαγορικό grand opening της χρονιάς πλησιάζει. Το θέατρο Βεργίνα ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα σεζόν με την Έλλη Κοκκίνου. Απολαύστε ένα φαντασμαγορικό μουσικό σόου με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της αγαπημένης τραγουδίστριας από το ξεκίνημά της μέχρι σήμερα. Grand Opening με την Έλλη Κοκκίνου. Μόνο για δύο εκρηκτικά live την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Στον δικό σου καφέ βλέπεις το μέλλον. Αν όχι, έλα στα καταστήματα Φορόλ και διεκδίκησέ το. Νέος μεγάλος διαγωνισμός με μία ετήσια και 10 εξάμηνες υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ και άλλες δύο επιδοτήσεις διδάκτρων στο Mediterranean College. Απλά παίρνεις τον καφέ σου από τα καταστήματα Φορόλ, συμπληρώνεις την ειδική φόρμα με τα στοιχεία σου και που ξέρεις, ίσως να είσαι ένας από τους μεγάλους τυχερούς. Μόνο στα καταστήματα Φορόλ με κάθε καφέ στρώνεις το μέλλον σου. Φορόλ Coffees, Φορόλ Dreams. Όταν πρόκειται για την ασφάλειά σας, η επιλογή είναι μόνο μία. Falcon Security GS, η κορυφαία εταιρεία που ξεχώρισε για την αξιοπιστία, την υπευθυνότητα, τη συνέπεια και την αυστηρή επιλογή προσωπικού της. Falcon Security GS, ο ακούραστος φύλακας της επιχείρησης, κατοικίας, περιουσίας σας που δεν ησυχάζει ποτέ για να κοιμάστε εσείς ξέγνιαστοι. Falcon Security GS, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2341-0-917-57. Falcon Security GS. Η ασφάλειά σας, δική μας υπόθεση. Ναι, 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 παιδιά. Καλοκαιρινό tour στα Φρέτζιο. Καθημερινά, ναι. Μαζί μου δροσερές παρουσίες. Η Φουντελίνα, η Νοναμπέλα, η Στρασιατέλα. Το φιλαράκι μου ο Σοκοβατόμουρο και... Παιδιά, μπάστα με τα φλάς. Λιώνει ο θείασος. Φρέτζιο. Αυτό το καλοκαίρι, βουρ για tour στα Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένα. Παντρεύεστε. Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Μέτροσπορ. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή. 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Για να γίνεις πρωταθλητής πρέπει να μάθεις από τους καλύτερους. Ακαδημία Βόλεϊ Γυναικών ΠΑΟΚ από 6 έως 15 ετών υπό την επίβλεψη του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και καταξιωμένων προπονητριών. Δείξε το ταλέντο σου στην ομάδα που αγαπάς. Έλα στον ΠΑΟΚ. Για τα κορίτσια από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης η προπόνηση θα γίνεται σε γήπεδο στη Δυτική Θεσσαλονίκη με εύκολη πρόσβαση. Ακαδημία Βόλεϊ Γυναικών ΠΑΟΚ. Οι εγγραφές συνεχίζονται καθημερινά στα γραφεία του ερασιτέχνη και στο τηλέφωνο 2310-988.000. Ιστοσελίδα www.acpaok.gr. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, επιστρέφουμε και τα 390 είναι δικά σας, μία γραμμή είναι ελεύθερη. Για χρώματα τα λέμε, τα φωνάζουμε, για χρώματα εσωτερικών χώρων επιλέξτε μόνο τα καλύτερα. Και όταν λέμε μόνο τα καλύτερα, μιλάμε για Vitex Classics, Vitex Eco, με την υψηλότερη καλυπτικότητα και αδοχή στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με Class 1. Τώρα, πού θα τα βρείτε? Στα καταστήματα Κοσμάγλου, στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου στον Εύωσμο, Ιθάκης 62 με Αντών Τρίτσι, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Λοιπόν, έχει εδώ πολλούς αεξίδες. Ένας μου στέλνει μήνυμα, εγώ τα πω γιατί το είπα και στο Μάστορα, το είπα και στα παιδιά, δώστε λίγο ΑΕΚ Παναθηναϊκό, άστε τον Άρη και τον Ηρακλή. Καλά σας τα είπε ο Γεωπόνος. Ανοίγει κάποιος τη Μέτροσπορ και ο Απέλ Αγκαδάς έχει μεγαλύτερη στήλη από την ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έχετε από marketing μεσάνυχτα, μας κάνει κριτική. Σου λέει λοιπόν και εσύ που είσαι στο ραδιόφωνο, ας τον Ηρακλή, πέθανε. Βρες άλλο εραστή. Δηλαδή, μια που χάνεται ο άντρας της, πάει κάνει σεξ πάνω στο μνήμα, πάει βρίσκει άλλον. Πάει στην Τίνο, κάνει τη θρήσκια εκεί κανένα μήνα
Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Άιντε, ναι. Έλα, εγώ είμαι. Τι να κάνω, κάνα χρόνο μνημόσυνο τον Ηρακλή εδώ επειδή το διαλύσατε εσείς. Λέγε, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, 18 χρονών είμαι, φέτος τελείωσα. Πήρα να πω για τον φίλο που πήρε πριν και έλεγε ότι Θεσσαλονίκη έχει Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, αεξίδες. Ναι, δεν έχει. Πού τους είδε. Εσύ βρε νέος που βγήκες από το τσόφλι σου τώρα. Εγώ πού δεν τους είδες. Εγώ στο σχολείο μου είχα 300 παιδιά, δεν είχα μόνο έναν Ολυμπιακό. Πού τα είδες τα 300 παιδιά ρε, πού. Στο σχολείο μου, τι που ποιο σχολείο πήγες. Εγώ. Ναι. Στον Εύωσμο. Στον Εύωσμο. Ναι. Και καλά, εκεί είναι κανίβαλοι, τι θες. Τι για πάνε στην Ηλία. Για πάνε στη Μηχανιώνα, για πάνε να πούμε στην Τούμπα, για πάνε στην Καρυλά. Τι ομάδες ήταν τα παιδιά. Τι ομάδες ήταν. Τι, όλοι είναι Άρης, πάω Κυρακλής. Εσύ τι ομάδα είσαι. Εγώ είμαι Αριανός. Αριανός είσαι. Ναι. Θεραπεία έκανες. Όχι. Να κάνεις. Το 18. Πέρασες ρε πουθενά. Μ' αρέσεις ρε. Και χθες σε πήρα πάλι. Ναι, ξέρω. Και μάνε, για το... 18 χρόνια μια χαρά του κάτσε. Του άρεσε. Πήρα για το φιλικό ότι ανακοινώθηκε και με έλεγε και καλά, θα καλά. Τώρα θα αρχίσει να λέει ότι ο Άρης θα μπει μέσα από αυτό. Ανακοινώθηκε επίσημα. Τώρα θα αρχίσει να λέει ότι ο Άρης θα μπει μέσα από αυτό. Δεν μου λες. Ετοιμάσου για το plan B. Πέρασε σε κάποια σχολή, ρε. Σχολή. Εγώ, ναι. Πού είσαι. Θα ξαναδώσω. Θα ξαναδώσεις. Θα τη σχολή που ήθελα για 300 μόρια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μην στεναχωριέσαι. Αυτά συμβαίνουν. Περίμενε. Ναι. Διάβασες καλά και λόγω θεμάτων δεν κατάφερες ή έγινε. Για σκέψη ότι αν έγραφα μια μονάδα παραπάνω σε ένα από 4 μαθήματα περνούσα. Ναι. Άρα έγραψες καλά. Oh, δεν μου λες αυτό που είχαμε εμείς στην εποχή μας το δικαίωμα να κρατήσουμε και να δεν δώσουμε. Έχει, δεν έχει, δεν το έχουν. Γίνεται, μακάρι να γινόταν. Δεν το έχουν αυτά δυστυχώς τα παιδιά. Δεν το έχετε πλέον. Δεν το πρέπει να τα δώσουν όλα μαζί. Λοιπόν, μη τα παρατάς. Δεν είναι κάτι κακό. Με την άνοδο του Άρη θα μπεις και εσύ στη σχολή που θες του χρόνου. Άντε. Μακάρι. Άντε καλά. Να είσαι καλά, φίλια. Δεν το έχουν τα παιδιά αυτό το δικαίωμα. Όχι, ωραίο παλικάρι. Το χάρηκα. Ωραίο όμως και καθαρός και μια χαρά. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Φίλε μου, είναι μια ερώτηση, δύο ερωτήσεις θα σε κάνω. Ναι. Πρώτον, να απαντήσω σε αυτόν που ήθελε εκπομπές και ιστορίες να αναφέρουμε στις ομάδες τους. Ας ανοίξουν κανέναν σύνδεσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη για να έχουν και λόγο. Γιατί η μοναδική ομάδα που έχει σύνδεσμο στην Αθήνα είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ανοιχτά και ξεκάθαρα. Και ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει. Και ο Απόλλων Καλαμαριάς, άντε. Πού στο Μενίδη. Λοιπόν, στο μια ερώτηση. Στο Μενίδη. Στο Μενίδη, ναι. Δεν σκοτώνει. Στο Μενίδη δεν έχει ούτε του ΠΑΟΚ ούτε κανένας. Του Απόλλων Καλαμαριάς έχει. Να σε κάνω. Βεβαίως. Στο Μενίδη. Δύο ερωτήσεις. Πού να ξέρεις εσύ. Ποιοι ψηφίσανε κατά του Ηρακλή. Όλοι. 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 Και εσύ αναφέρεσαι μόνο στον ΠΑΟΚ. Όχι. Ένα είναι αυτό. Όχι. Τι είμαι, εσύ αναφέρεσαι στην ψήφο του Σαββίδη. Όχι, ρε φίλε. Ναι, γιατί όσοι. Ναι, καλά κάνει. Μην είναι εξεπιλεκτική η αφορμή. Καλά κάνει. Με αφορμή ναι. Τη δήλωση του Σαββίδη, δεν γίνεται να μην αναφερθώ και στην ψήφο του. Λοιπόν, εντάξει. Δεν βγήκε ο πρόεδρο τη δηλαδή, δεν βγήκε ο. Δεύτερον. Ο άλλο από τον Πειραιά ή ο Αλαφούλο ή ο Μελισανίδη. Δεύτερον. Και δεν βάζω, συγγνώμη λίγο. Και δεν, θα ακούσω το δεύτερο. Επειδή ψήφισε ο πρόεδρος έτσι, δεν χρεώνω τον οπαδό. Για τον πρόεδρο σου μιλάω. Έλα βρε τώρα και ο οπαδός το ίδιο ήθελε. Εσύ στο σωματείο ολόκληρο κάνεις. Τέλος πάντων, δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν κάνεις καταγγελία στη FIFA και στην UEFA, ναι. Σαν Ηρακλής, σαν ιστορικός Ηρακλής όπως λες, ναι. Με να πει, το μεγάλο, το τεράστιο, το λαό του. Γιατί, γιατί ναι με ένα δική το Ηρακλής που πέφτει. Λέμε, ο Ηρακλής του Παπαθανασάκη που λες, αλλά δεν κάνεις καταγγελία για τις καταγγελίες ποδοσφαιριστών και προσφυγές που έχουν κερδίσει οι Παναθηναϊκοί για να ρίξεις το Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Ρε φίλε, εδώ δεν έχουν 300 ευρώ. Ρε φίλε, δεν μπορείτε, δηλαδή τι λαός είσαι, δηλαδή άκου την απάντηση. Είσαι ο λαός, λαός που λες και δεν μπορείς να μαζέψεις 50.000 ευρώ. Να πάτε τον Πατέλη, ρε, τον πρώτο, τον Πατέλη. Ο Πατέλη. Κάνε όσο πίκα και όσο χουλιαμά θέλεις. Θα σου πω. Δεν κάνει πίκα. Δεν κάνει πίκα. Κάνω, θα σου, εγώ θα σου πω. Συγγενής, ας πούμε, θα σου πω. Με μικρό μυαλό. Δεν έχεις μικρό μυαλό. Άκου λίγο τι συμβαίνει. Γιατί είναι τραγικό αυτό. Δεν έχουν πληρώσει 300 ευρώ στην ΕΠΣ Πιερίας και τα παιδιά που φύγαν από την ομάδα δεν μπορούν να πάνε σε άλλη ομάδα αυτά που πήραν το δελτίο τους. Δηλαδή για 300 ευρώ. Το καταλαβαίνεις γιατί ξεφτύλα μιλάμε. Γι' αυτό έπρεπε να του δώσουν μπουδιά. Θα σε κάνω ερώτηση. Με τους νόμους. Δεν σου απαντάω. Έπρεπε να πάει ο Μπιφτέκης εκεί, να του κάνει μια χειραψία και αυτός με φαίνεται απενεργοποιήθηκε.
Μ' ακούς? Σ' ακούω. Και ο Τουτζιάρης με την παρέα του. Ναι. Ο Κατσιαμπής με την παρέα του. Άκου, άκου. Ας μαζευτούνε σαν γνήσιοι. Ναι, μονολόγια, καλά λέει. Να κάνουν καταγγελία στην, για την ΕΠΟ που έριξε τον Ηρακλή και δεν ρίχνουν τον Βάζελο. 150.000 ευρώ είναι η παράσταση στο διαιτητικό δικαστήριο. Μπορεί να βοηθήσεις. Ποιος θα τα δώσει? Ωραία απάντηση. Έφυγες, φιλιά. Ωραία απάντηση. Έχει απάντηση ο κόκκινος φορμαρισμένος τρομερός. Εκπληκτικός, ωραίος. 150 είναι. 150 σαν πολλά δεν τα λες, στο ΚΑΣ. Κι όμως. Πάμε αυτοί που είναι σε γραμμή. Πώς είναι η παράσταση στον Άριο Πάγο, γνωρίζεις? Στον Παπάγο να πάω. Στον Άριο Πάγο. Στον Άριο Πάγο. Η παράσταση. Για οποιοδήποτε θέμα δηλαδή. Πάρ το φίλο στον Άγιο ή τον Χρήστο. Για οποιοδήποτε θέμα. Για να φτάσει στον Άριο Πάγο δεν πας για οτιδήποτε, πας για κάτι δυνατό. Μάλιστα. Πόσο είναι? Η δικηγόρη και η παράσταση έχει μια ταρήφα συγκεκριμένη. Πόσο είναι, ρε παιδί? Πολλές χιλιάδες. Χιλιάδες ευρώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, δεν το ξέρω. Ναι. Υπάρχει και το Athens Club του Ηρακλή στην Αθήνα. Ο Athens Club. Το Athens Club, βεβαίως. Το Athens Club. Το Athens Club. Athens Club. Athens Club. Athens Club. Το Athens Club κοιμάται όρθιο. Κοιμάται όρθιο. Έχει πάρει 4 τόνους Valium. Ήταν εκεί στο Βύρονα ο Παπαθανασάκης και το Athens Club τι έκανε. Γκόμενες έβλεπε. Okay. Το Playboy έβλεπε. Okay. Άντε μπράβο. Και πάμε στου Λάρι. Άντε από εκεί πέρα έχει σύνδεσμο και μήδεσμο. Και δεν τον τσακώσανε εκεί πέρα. Τι να τον απαταιώνα, δεν τον τσακώσανε. Να μιλήσω. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Άντε μπράβο. Ναι. Άντε γιατί συσυχάθηκε η ψυχή μου. Άμα θες χωρίζουμε. Πάω το πρωί με τον Κουλιανό και κάθε συζήτηση το απόγευμα εδώ με τον Ζαΐρη. Θες να τα αλλάξω. Θα μιλήσει με τον δικηγόρο μου. Έγινε. Λέγε φίλε, ναι. Ναι. Αυτοί που είστε στη γραμμή, σε 2 λεπτά τα πείτε όλα. Η Χολύπτη φοβερό. Ναι, έλα. Μ' ακούτε. Σε ακούω αν θα σε στείλω το πρωί ή θα σε στείλω πιο πρωί. Έλα, φίλε, ναι. Γρηγόρη, πιστεύεις ότι Αριανή και Ηρακλή είστε πιο πολύ? Θα σου πω για τη δική μου την ομάδα. Ψαεξίδες στην κεντρική, γενικά στη Βόρεια Ελλάδα. Ωραία ερώτηση. Φίλε μου, είναι λάθος η τοποθέτηση του ερωτήματος. Γιατί είναι λάθος ο Γρηγόρη? Όχι, είναι λάθος. Όχι. Θα σου πω λοιπόν. Μιλάς για Θεσσαλονίκη ή για Βόρεια Ελλάδα? Κεντρική Μακεδονία και Βόρεια Ελλάδα και δηλαδή γενικότερα. Σέρες, Καβάλα, Δράμα. Οι ομάδες των Αθηνών κατά πάσα πιθανότητα είναι περισσότεροι. Δεν σε προβληματίζει αυτό? Δεν σου μιλάω για ομάδες των Αθηνών. Θα σου μιλήσω για τη δικιά μου την ομάδα. Ας πάρουμε την φίλε. Είστε περισσότεροι. Οι Ηρακλήδες από τους Αεξίδες. Στη Βέρεια, ας πούμε, και στις Σέρες και στη Δράμα και στην Καβάλα. Ξέρω εγώ τι λες. Απάντα. Καταρχήν δεν πιστεύω στον Γκάλο. Δεν πιστεύω στον Γκάλο. Καταρχήν να σου πω από. Να σου πω ποια είναι η αλήθεια, Γρηγόρη. Η δική σου και, ναι, ναι. Όταν γεμίζει το ΆΚΑ, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια που είναι η ΑΕΚ στο ΆΚΑ, γεμίζει όταν η επαρχία κατεβαίνει. Ναι. Να το ξέρεις. Δεχτώ. Και για τον Τούμπα ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει και για την Τούμπα, ναι. Και για τον Πειραιά ισχύει αυτό. Ναι, γιατί βλέπεις, θα πετσόρα από τη μια. Και για τον Πειραιά ισχύει. Ναι, ναι, καλά λέω κόκκι. Δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Ναι. Αλλά θα σου πω κάτι, περίμενε. Εγώ δεν θέλω να παρεξηγείται το εξής. Εδώ. Έχουμε έδρα στη Θεσσαλονίκη. Οι διαφημιζόμενες εταιρείες είναι από Θεσσαλονίκη. Οι περισσότερες. Χώρες πανελλαδικές. Αντιλαμβάνεσαι. Αντιλαμβάνεσαι που το πάω. Πού το πας, ρε Γρηγόρη? Οι διαφημιζόμενες εταιρείες. Συγγνώμη, ρε φίλε. Οι διαφημιζόμενες εταιρείες λένε Ραπτόπουλος Κόκκινος 5% δεν δίνω φράγκο. 10% σου δίνω λίγο. 15 πάρτα. Τι το νοιάζει τη διαφημιζόμενη εταιρεία, τι παίζει εσύ και εγώ? Λεφτά δεν έχει. Έχει μετανιώσει τόσα χρόνια για τις εκλογές που κάναμε? Όχι, ρε Γρηγόρη, αλλά επειδή αλλάζει ο χάρτης. Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό. Θέλω να πω. Όχι, εγώ δεν μπορώ να ακούω κάποιον ο οποίος καλά κάνει και έχει τη γνώμη του, αλλά παίρνει αυτή τη στιγμή ναι, σε δύο αγώ, αλλάζει ο χάρτης. Με τον Κώστα είμαστε 14 χρόνια 14 μαζί. Χρόνια. Και 14 χρόνια χάρη σε εσάς φτάσαμε εκεί στην κορυφή. Λοιπόν. Λέτε ρε παιδιά αυτά να μην τα λαμβάνουμε ναι, υπόψη. Έχει δίκιο μας. Και ο κόκκινος. Λέτε αλλά να μην τα λαμβάνουμε υπόψη. Εγώ δεν είμαι. Σας ακούω. Δεν μπορώ όμως να ακούω ιστερίες. Έγινε φίλε, φιλιά. Σ' αγαπάμε πολύ, να είσαι καλά. Και η χείρα πάει επάνω. Η χείρα πάει επάνω. Γιατάκι μου, Γιάννη μου! Γιάννη μου! Το μου, άκου τι σημαίνει. Το μου σημαίνει μ' ακούνε δίπλα οι ριόλες και οι άλλες που φωνάζω που κλαίω. Ναι. Πεθαίνει το θάβι. Κύριε. Πάει στα μνήματα 10 μέρες. Την κολλάει ο παπάς να την κάνει φλερτ. Αχ, στα πω τα γράμματα. Τραβάει στη Τίνο να πούμε κανένα μήνα, 2 μήνες και μετά ξεσχίζεται. Μην πούμε σε τι, γιατί θα μας δείξουν 10.000 ευρώ πρόστιμο. Γιάννη μου! Μου! Και ο γκόμενος περιμένει από πίσω. Γιάννη μου! Λέγε φίλε, ναι. Έλα, εγώ είμαι. Καλώς το να. Έλα, Βασίλης Αριανός από Καλαμαριά. Γεια σου, Μπίλη. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, επειδή εγώ πέρσι ήμουν και προπονητής σε ακαδημίες και σε αυτά στο μπάσκετ, θα σας πω λίγο. Το χειρότερο δεν είναι τι ομάδες είναι τα παιδάκια, το χειρότερο είναι ότι δεν ασχολούνται ρε παιδιά.
Δηλαδή... Πάνε με το ευρωπαϊκό, ε. Ναι, πάρε, δηλαδή ξέρουν τα πάντα. Τι έκανε ο Κριστιάνο, ποιον πήρε η Παρή, τι κάνει η United. Δεν ασχολούνται με Βασίλη, την Ελλάδα. Βασίλη, μου δίνεις μισό λεπτό. Έχει δίκιο ο Βασίλης. Πες. Λοιπόν, πριν από 3 χρόνια, πάω με τη γυναίκα μου στην Κομωτινή. Ναι. Στην Κομωτινή την πήγες, σε ωραίο μέρος την πήγες. Για κάποιο για συγκεκριμένο λόγο. Φύγε παιδό, ρε. Λοιπόν, για λέγε. Και την ώρα που έχει μια δουλειά ή βλέπω 10 παιδιά σε ένα πάρκο να παίζουν. Ωχ, και πήγε στην ταρότητα. Παίζαν μπάλα. Πώς δεν σε πιάσε για παιδεραστή. Τι ομάδα είσαι εσύ, Ολυμπιακός, τι ομάδα. Και τα 10 Ολυμπιακός. Στην Κομωτινή. Ναι. Ναι. Λέω καλά ρε παιδιά, Πανθρακικός, καλή ομάδα που κάνει. Να τελειώσω λίγο, σου παρακαλώ. Στρελάθεια. Γιατί δεν κάνετε. Ναι, λέει, αλλά πουλάει τους παίκτες, δεν βοηθάει, δεν κάνει. Ναι. Λέω και δεν θα δείτε και ποτέ τον Ολυμπιακό και ξέραν αδερφέ μου απ' έξω και ανακαρωτά. Την εντεκάδα της Ρεάλ, της Μάρτης, όλα τα ξέρουν. Ναι, 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 με τι σύστημα είναι... παίζει, δηλαδή ήταν κατεφημισμόν Ολυμπιακή και ήταν περισσότερο Ρεάλ, δηλαδή Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Μάντσεστερ, αυτά και τα ξέρανε κιόλας. Τα πάντα ξέρουν. Ενώ, δηλαδή, τα πάντα, ναι. Τα παιδιά αυτά δηλώνουν κάτι, αλλά δεν είναι, δεν ασχολούν. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι η έλλειψη, πιστεύω, ηγετών και Ελλήνων παικτών που δεν υπάρχουν πλέον. Όχι, και δεν είναι να η απαξίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, ταπεινή μου γνώμη. Και πιστεύω ότι και ο αφελληνισμός των ομάδων δεύτερο, κάνει σωστό, κακό, σωστό, ναι. Δεν βοηθάει. Δηλαδή, πρόσεχε τώρα, ένα χωριό βοηθάει, γιατί μαζεύει κόσμο. Αλλά δεν βοηθάει, ένα χωριό γιατί μαζεύει κόσμο. Πάει όλο το χωριό. Κατάλαβες τι γίνεται. Πανδύρουνε, ρε, πάει όλο το χωριό. Να βγάλει βαρβατή, να κάνει χουλιαμά, να κάνει. Ναι. Τώρα γιατί, δηλαδή, αν έπαιζε ο Φαλακρός σε μια ομάδα, πήγαινε να το δεις, ρε φίλε. Καταλαβαίνει. Τώρα τι να παραδεί το Νίτς. Να σας δω στην έκθεση να έρθετε, γιατί και εγώ δουλεύω εκεί πέρα. Δεν θα έρθουμε, ρε φίλε, η εκπομπή μας είναι 2-4. Κοιτάξτε, 4 είναι. Ο ένας είναι βλαμμένος και ο άλλος είναι ανάπηρος. Μετά ο Γρηγόρης θα έρθει, τον ξέρω. Εγώ είχε έρθει και στη Σπορτέξο, τον είχα δει. Αυτός φοβάται το ξύλο γι' αυτό. Ναι, τρέμω. Εγώ αντέχω το ξύλο. Δεν υπάρχει λόγο. Γεια σου, Βασίλη. Δεν έχουμε εκπομπή να πάμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Το Πασόκ είναι εδώ, παρακαλώ. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Θύμωσε ο Κωνσταντινέας μαζί μου. Να, περίμενε. Καταρχήν. Ακούς, θύμωσε ο Κωνσταντινέας, για το λέω. Είσαι βουλευτής του ΣΦΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, σήμερα με εκνευρίσατε, κουράσατε, δεν μπορώ να ακούω ότι Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Άρη, ΠΑΟΚ, κουράσατε τελείως. Και βγάλατε έναν, θα σας τον εξηγήσω, μην παρεξηγηθείτε, έναν ανδρικό κομπλεξισμό σήμερα. Μου επιτρέπετε να σας πω γιατί. Σημάστε, λέει, για ανδρικό κομπλεξισμό. Περίμενε, σαν εκπομπή, περίμενε, μην βιάζεις. Θα σου πω γιατί. Είναι 2 μέρες στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος μερακλής πολιτικός της Ευρώπης. Μεγαλύτερος μερακλής πολιτικός. Έλα, ο παδέ του Μακρόν, έλα, πιτσιόζα. Ο Μακρόν. Δήλωσε ο παδός, βγήκε φωτογραφία με φανέλα του Ολυμπιακού. Γι' αυτό δεν μιλάω. Σταμάτα. Καλά, και δεν λέτε κάτι, δεν αναφέρατε. Βγήκε φωτογραφία με φανέλα του Ολυμπιακού, δεν γουστάρω. Τσατίστηκε. Συγγνώμη, εντάξει, πέρα από αυτό. Άντε, εγώ σου λέω, πες ότι έβγαινε και μου ότι. Καλά, ρε. Δηλαδή δεν τον βλέπεις, το παιδί παλεύει στη ζωή του, ότι είναι ο Αθανάσιος Διάκος, ότι είναι ο Καραϊσκάκης. Δεν βλέπεις τι καταφέρνει δίπλα του, ρε. Και δεν είχατε την τιμή να πείτε μπράβο, ρε, το παλικάρι. Μπράβο, ρε, ο μεγαλύτερος Μεράκλης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δηλαδή, γυναίκα από δίπλα. Του καταφέρνατε αυτό το πράγμα, ρε. Πέστε την αλήθεια. Ρε. Την αλήθεια θέλω να πείτε. Θα σου πω. Πες, θα σου πω εγώ, μίλα. Θα σου πω εγώ. Θα μίλα. Πρέπει, θα σου πω εγώ. Δεν μου λες, ήταν ορφανός αυτός μικρός, δεν είχε μάνα. Πρόσεξε να δεις. Κοίταξε, τον κακοποιούσε η μάνα του, την είδε να πηδιέται με κανέναν. Κάτι έχει. Άκου να σου πω. Ένας κολλητός μου, ακούσε, ακούσα πατεώνα. Σούς, ναι. Ένας κολλητός, ο Ξινός, μου λέει, υπήρχε κάποιος, γνωστός Έλληνας πολιτικός, ναι, και συγγραφέας συγκεκριμένου, ναι, κόμματος, που όταν, ναι, είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη Λιάνη, ναι, έλεγε ότι δεν γίνεται να πηγαίνεις με μία η οποία είναι στην ηλικία της κόρης σου, ρε παιδί μου, ναι, αγγίζει, ναι, τα όρια, ναι, της παιδεραστίας, και αυτό είναι ανομαλία, είπε αυτός, ναι, έλεγε, ναι, τότε αυτός, δεν ήταν μηνύσιμο αυτό που έλεγε, το τεκμηρίωνε, ναι, ούτε έβριζε, μάλλον ζήλευε, έφτασε αυτός 80 χρόνια και παντρεύει και μια 40 τώρα. Είδες. Κατάλαβε. Άσε τώρα, άστο να πάει, μεγάλη κουβέντα μη λέτε για τίποτα, άστο. Πείτε και μια, είναι μερακλές όμως, Κώστα, ό,τι και να λέμε, ό,τι και αν έπαθε μικρός είναι μερακλές, να το ξέρεις. Ό,τι και αν έπαθε, είσαι αλήτης. Είσαι βρωμερό και τρισάθλιο υποκείμενο. Πάρε δρόμο από τη ζωή μου. Πάρε δρόμο από τη ζωή μου. Άκου τι είπε, ό,τι και αν έπαθε μικρός. Ναι. Ένα φίλε.
Έλα, γεια σας. Ωραίος, γεια σας. Ναι. Παοξής από την Άνω Πόλη. Άνω Πόλη, ναι. Ναι. Γιατί. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω αυτό που λες ένα που είχες αναφερθεί προηγουμένως στους Παοξίδες ότι συχαίνονται ή μισούν τους Ηρακλήδες. Ναι, δεν τους γουστάρουν. Άσε μου να έχω αντίθετη άποψη. Εντάξει, έχει. Είναι αδελφός σωματείο τον Ηρακλή, τον βλέπαμε χρόνια γεμίζαμε Παοξίδες. Το βλέπατε, αλλά όταν έπεσαν τα πάτε και ούτεν μετά δεν... Όχι, εντάξει, να σου πω όμως κάτι. Όταν αρχίσανε να ανταγωνίζονται το οπαδικό σας κίνημα, μαγκές και τέτοια, ναι, τι. Ήσουν και συχαίνονται εμάς. Εγώ το τεκμηριώνω, αν θέλεις. Να ακούσουμε. Δεδομένου ότι αγοράσαμε, βοηθήσαμε μηνών τον Ηρακλή, ναι, και πήραμε το πάνω τις βυσιές και τις λιδωρίες κατά του πρόεδρου μας. Ναι. Συμφωνείς, Γιώργο? Ναι, αλλά και εσείς. Εσένα τι σε αφορεί, τι σε αφορά το πάνω? Ο πρόεδρος σας, ναι. Αφού ο πρόεδρος ανοίξει γιατί ο λαό δεν είπε ότι είναι. Και όχι στον ούστη τον πρόεδρο. Παοξίδων οι μάνες, ναι. Τον πρόεδρο. Για, δείτε υπόθεση Λάμπρου, ας πούμε, θα είναι φως φανάρι. Τι είναι η υπόθεση Λάμπρου, φιλέ? Είναι αυτό που είπα. Φιλέ, αν πιστεύεις. Επειδή έχεις μια αλφα ηλικία, αν πιστεύεις ότι η υπόθεση Λάμπρου είναι δωρεά του Σαββίδου στον ΠΑΟΚ. Όχι δωρεά. Όχι δωρεά. Είσαι επικίνδυνος. Όχι, δεν είναι δωρεά. Είναι η πιο φτηνή μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ. Το παιδί αυτό έχει παίξει σε όλες τις άντρες εθνικές και πρωταγωνιστεί στον Πανιόνιο. Και μου λες δεν είναι καλός παίκτης. Δεν άξιζε 300 χιλιάρικα. Γιατί τι. Μπράβο. Και γιατί πρέπει να δεχτώ εγώ τη βοήθεια του. Γιατί δεν πρέπει να δω ότι ένας καλός κάουτερ. Όχι, είναι την κατάλληλη στιγμή, έκανε μια κίνηση ο πρόεδρος. Τώρα είναι 400 ή 400 ή 200. Ρε φίλε, μα δεν ήταν ικανά αυτά. Να σου πω κάτι. Είχε ανάγκη από τα χρήματα. Άκου λίγο. Αν τα χρήματα αυτά ήταν ικανά να αλλάξουν το ρου της ιστορίας και να μην φτάσουμε στο σημείο που θα φτάσουμε, να δεχόμουν οποιοδήποτε σενάριο συνωμοσίας. Δεν φτάνανε ούτε για τους καφέδες όπως αποδείχθηκε. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γινόταν μετέπειτα. Ρε φίλε, δεν φτάνανε ούτε για τους καφέδες. Δεν μπορεί να επικαλείσει. Αν δεν υπήρχαν οι κόντρες μετά, δεν ξέρουμε τι σχέση θα υπήρχαν. Οι κόντρες υπήρχαν χρόνια, φίλε. Και υπάρχουν. Ο πρόεδρος μας για μένα, Παύλα Ευεργέτης, αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ, αγαπάει γενικά τις ομάδες από ό,τι γνωρίζω, της Βόρειος Ελλάδος γενικώς και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης. Να είσαι καλά, φίλε. Γιατί ρε φίλε, να μην τα ακούεις αυτό? Το άκουσα. Μια ερώτηση. Ακούσα τίποτα για το νέο γήπεδό μας? Όχι. Πού θα γίνει? Άμα γίνει καμιά κέλα στη Ριζούπολη, πιστεύω ότι πολλά θα ακούσουμε για το νέο γήπεδο. Εγώ θα σου πω κάτι. Ενδεχομένως να γίνει το γήπεδό μας και σύντομα. Όποτε δεν πάει καλά ο ΠΑΟΚ, ανακοινώνεται. Φίλε, σου απάντησα, να προλάβω και ένα τελευταίο. Πάμε. Προγραμματιστεί από την Αθήνα, καλά κάνεις να πληρώνεσαι κιόλας επειδή είσαι νέο παιδί. Μπράβο. Το τρώω κι εγώ το Μιλφέιλ. Μιλφέιλ. Λέγε φίλε. Ναι, ρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Σάκης από Καβάλα. Γεια σου, Σάκη Καβαλιώτη. Γεια σου, Σάκη. Από Μακρόν, στον Ηρακλή, στον Λάμπρου κλπ. Για τον Μπαράζ δεν άκουσαμε κουβέντα. Δεν θα γίνει Μπαράζ, ρε φίλε. Μπαράζ δεν θα γίνει, τον Μπαράζ ορίστηκε. Ελπίζω και εύχομαι. Και την άλλη φορά ορίστηκε και την παραμονή του αγώνα. Το ξέρω. Να αντέξει ο Ηρακλής ως την Τετάρτη να γίνει τον Παράζ να κατοχυρωθεί. Γρηγόρης, έστειλα και μήνυμα. Πες μου πώς κρίνεις τη δήλωση Λεωτσάκου χτες σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης ότι πώς μπορεί να έρθει μια εξυγειασμένη ομάδα στην Football League και να παίζει με ομάδες που θα χρησιμοποιούν 23χρονους παίκτες. Σαν να παραδέχεται δηλαδή ο Λεωτσάκος ότι δεν έχει καμιά ομάδα σχεδόν. Εκτός από 3-4-5 την ικανότητα να συντηρήσει. Στα πλαίσια αδειοδότησης, ας το πούμε έτσι. Τι να κάνω εγώ γι' αυτό. Αυτά θα πρέπει να τα δει ο κ. Γραμμένος. Θα πρέπει να τα δει. Πρώτον ο κ. Γραμμένος και μετά. Ποιος θα πρέπει να τα δει. Ο κ. Γραμμένος, δεν μου λες, για να γίνει το ποδόσφαιρο, γιατί μιλάτε τόση ώρα για λεφτά κλπ. Σωστό, για να γίνει το ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να πούνε π.χ. Football League 1 εκατομμύριο εγγυητική επιταγή. Εγγυητική, και αν παρελπίδα υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα, θα πληρώνεται από την εγγυητική επιταγή. Υπήρχε περίπτωση. Για να σε καλύψω και να κλείσουμε όμορφα και καλά. Ναι. Υπήρχε περίπτωση ποτέ να μπορεί να εξασφαλιστεί αυτό όταν υπάρχουν διάφοροι τυχάρπαστοι οι οποίοι περνάνε από τις ομάδες χρεών, τους διαλύουν και κυκλοφορούν ελεύθεροι? Μα για τους τυχάρπαστους μιλάω κι εγώ. Μα δεν φίλε, δεν τους πιάνουν και να περιμένω εγώ τώρα. Να θεσμοθετήσουν, να περιμένω από μια διοργανώτρια αρχή η οποία αλλάζει το καθεστώς ενώ παίζει το πρωτάθλημα. Κόκκινε και Σάκη, ένα λεπτό. Ναι. Όταν μου λέτε εσείς τη μάνα του συλλόγου που ελέγχει και τα λοιπά, ουσιαστικά το κράτος λέει σου έχω φτιάξει τον ερασιτέχνη σαν ελεκτικό μηχανισμό, μου με ζαλίζεις. Τελειώσαμε. Δεν μου λες Σάκη Καβάλα τι κάνει. Αυτό. Να αλλάξει. Λοιπόν, τέλος. Όλοι θέλουν. Και για Ηρακλή μισό λεπτό. Δηλαδή από Θεοδωρίδη, Μυτιλινέο,
Ρέμο, ακόμα πληρώνει, λένε αυτός. Μην τον βάζει τον Θεοδωρίδη με το Μυτιλινέο, φίλε. Δεν είσαι ακιόμοιο. Κατέστρεψε τον Ηρακλείο ο Μυτιλινέο. Το Ισαέ που το θάψανε. Διέλυσε το σύμπαν ο Μυτιλινέο. Άστον. Τελείωσε ο χρόνο. Μπάει. Λοιπόν, η Μαρίνα Μπίκου περιμένει να πει ειδήσει. Αμέσω μετά τρίτο ημίχρονο με Καναλάκι, Γιαλαμά και Δήμου. Περαστικά την είπε στη Δήμου. Τι έπαθε. Τι έπαθε. Πού σου γουρούνει, ρε, σε τέτοιε κουτσομπόλει. Δεν έμαθα τι έπαθε η Δήμου. Η κουτσομπόλα λέει με ένα κουτσομπόλι. Τι έπαθε. Έσπα στο χέρι, δεν γίνεται. Περαστικά. 10 μέρε ήταν στο νοσοκομείο. Και εσύ την έλεγε εδώ πέρα ότι θα έρθει να κάνει εκπομπή. Τόσο μοσχάρι να είσαι με πόδια. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν το ήξερα. Από αυτό αποδεικνύει ότι είσαι η μεγαλύτερη κουτσομπόλα που υπάρχει.